Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Οι σκληρές αυτές αδερφικές κουβέντες της Μακρίνας έβαλαν τέρμα στην ηρεμία του. Χωρίς ο ίδιος να τις προκαλέσει, αναδεύτηκαν στο νου του μνήμες και υποσχέσεις. Οι συμβουλές της Οσίας Γερόντισσας Μακρίνης. Οι σιωπηλές προτροπές της Αγίας Μητέρας του. Οι υποσχέσεις που έδωσαν αμοιβαία στην Αθήνα ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος για βίο ασκητικό. Ακόμη και η προσπάθεια του Ευσταθίου Σεβαστίας να τον προσελκύσει στο μοναχισμό. Όλα μαζί αυτά ορθώθηκαν ξαφνικά και πάλευαν στο νεανικό του στήθος. Πάσχιζαν τον αφανισμό της φυσικής του κλίσης, της κλίσης του για όμορφο λόγο, τη ρητορία, τα γράμματα. Και παρόλη τη θύελα, η κλίση του αντιστεκόταν. Ήταν, βλέπεις, η φύση του, ο ίδιος ο Βασίλειος. Ενώ οι άλλες παρορμήσεις ήσαν το καινούριο, το νέο καλούπι που άρχισε να δίνει τα πρώτα δείγματα του μεταστοιχειωμένου βασιλείου σε άνθρωπο του Χριστού. Τα πρώτα και όχι αποφασιστικά φτερουγίσματα του Αγίου Πνεύματος στο αναστατωμένο πνεύμα του. Δεν ήταν μόνο το εσωτερικό του δράμα που τον τυραννούσε. Ο κόσμος γύρω του, οι πνευματικοί άνδρες της Μικρασίας, οι χριστιανοί του Πόντου και της Καπαδοκίας, προπαντός γέμισαν αναμονή. Κάρφωσαν όλοι τα μάτια τους επάνω στο βασίλειο. Σε αυτόν άλλωστε δεν είχαν στηρίξει τόσες ελπίδες. Αυτός δεν ήταν το μεγάλο καμάρι τους από τότε κιόλας που σπούδαζε στην Κεσάρια. Τι θα έκανε τώρα? Θα γινόταν διάκονος της αληθείας ή της ρητορίας? Ήσαν ακόμη και τα δύο πολύ μεγάλα μέσα του, έστω κι αν έκλεινε προς το πρώτο. Και ο ίδιος ο Λιβάνιος, που ήταν ο πιο μεγάλος ρήτορας της εποχής εκείνης, στάθηκε όλος αυτιά και μάτια. Τι θα αποφάσιζε ο Βασίλειος? Η δόξα τούτη του λόγου? Θα γινόταν δικηγόρος ή καθηγητής της ρητορικής? Και ο γεροδάσκαλος Λιβάνιος δεν άργησε να διαπιστώσει. Τίποτε από όλα αυτά δεν θα γινόταν ο Βασίλειος. Τον κέρδισε η φιλοσοφία. Όχι όμως η παλαιά, μα η καινούρια, η άσκηση. Έτσι λεγόταν η άσκηση στα χρόνια του και ο ασκητής χαρακτηριζόταν φιλόσοφος.
Το φιλόσοφο, με την παλαιά και τη σημερινή έννοια, τον έλεγαν τότε πιο πολύ σοφιστή. Για τη στιγμή πάντως δεν μπορούσε να πάρει απόφαση. Μητέρα και αδέρφια, παιδικοί και οικογενειακοί φίλοι δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν τώρα. Βολόδερνε με ό,τι πίεζε το στήθος του. Περνούσαν οι μέρες και το πνεύμα του δεν ξάνοιγε σε μία κατεύθυνση. Τότε ξαφνικά βρήκε μία σανίδα, βρήκε μία διέξοδο. Θα πήγαινε στην Κεσάρια να βρει τον Ευστάθιο που ήταν φίλος της οικογενείας του. Ένα ήσυχο πρωινό αφήνει το χωριό του Άνισα και τραβάει για την Κεσάρια, την ξακουστή και θελκτική πρωτεύουσα. Αφήνει την ηρεμία και την τρυφερότητα των δικών του. Άλλωστε δεν την αισθανόταν πια. Τόσο ήταν απασχολημένος με τη φουρτούνα του. Άφησε το ιδυλιακό τοπίο και το γνώριμο θόρυβο του ποταμού Ήρη. Αλλά μήπως τα ένιωθε τον τελευταίο καιρό. Δεν έβλεπε και δεν άκουγε παρά μόνο αυτό που έκαιγε μέσα του. Γι' αυτό και δεν λυπήθηκε φεύγοντας. Το ταξίδι είχε μέσα του κάτι από τη λύση που περίμενε και αυτό τον ανακούφιζε. Πέρασε βουνά και λαγκαδιές, κουράστηκε λίγο από τα ζώα που τον μετέφεραν, έφτασε στην πόλη της μητέρας του. Ξεπέζεψε, συνήλθε από το μούδιασμα και έτρεξε για τον Ευστάθιο. Έψαξε, τον γύρεψε παντού, αλλά πουθενά ο Ευστάθιος. Ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του κάτι που τον έστελνε συνεχώς σε ταξίδια, που τον έκανε διαρκώς να γυρίζει. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο που και η άσκησή του δεν πρόκοψε. Δεν φάνηκε δηλαδή η γνήσια σωστή μέσα στην εκκλησία. Νέα λοιπόν απογοήτευση για τον Βασίλειο. Περίμενε να βρει βοήθεια και βρέθηκε πάλι μόνος. Μόνος, μέσα σε αγαπημένους φίλους και συγγενείς που τον περίμεναν από καιρό. Έζησε μέσα του μία παραζάλη. Δεν έλεγχε απόλυτα τον εαυτό του. Σίγουρος ήταν για ένα πράγμα. Για την κόπωση της ψυχής του, για την κόπωση του είναι του. Κουράστηκε λοιπόν να περπατεί στα τυφλά μέσα στον ανάστερο εαυτό του. Και δεν είναι ότι δεν ήξερε να μετράει, να ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά, τα επιχειρήματα για το ένα και για το άλλο. Το σκοτάδι του ήταν ιδιότυπο. Ήξερε το δρόμο και δεν μπορούσε να τον αρχίσει. Η αντίληψή του, η λογική του, δουλεύει ρολόι. Η αγωγή του και το αισθητήριό του έδειχναν καθαρά το δρόμο. Τον προσανατόλιζαν στην άσκηση. Τα πόδια του είναι του, όμως, φαίνονταν αδύναμα. Δεν άντεχαν να τον οδηγήσουν. Ο δρόμος του Θεού, η αλήθεια,
που δεν ελέγχεται από το μικρό μυαλό του ανθρώπου, είναι πράγματι άβυσσος. Άνθρωπος που στέκει πάντοτε στο μεγάλο σταυροδρόμι, θα γίνει θεοδρόμος ή θα περπατήσει τον κοινό δρόμο, στέκει μπροστά στην άβυσσο. Δεν την βλέπει με τα μάτια του, την αισθάνεται όμως μέχρι το μεδούλι του, τη ζει απόλυτα. Τι θα κάνει λοιπόν ο Βασίλειος, θα πηδήσει μέσα στην άβυσσο? Θα γυρίσει στο σίγουρο πατημένο δρόμο του ανθρώπου ή θα ζητήσει αναβολή για το μεγάλο πίδημα? Θα κάνει το τρίτο. Δεν μπορούσε ακόμη. Δεν ήταν αρκετά απογοητευμένος από τον κόσμο. Δεν ήταν έτοιμος για τη δοκιμασία της αβύσσου. Αυτό βέβαια δεν σήμαινε πως αρνιόταν το Θεό του. Ας ήταν αβάπτιστος. Ζούσε στο περιβάλλον της Εκκλησίας. Αποδεχόταν τη διδασκαλία της. Πίστευε. Μόνο που τώρα του ήταν αδύνατο να προχωρήσει. Πήρε μικρή αναβολή. Άλλο μυστήριο και τούτο. Πήρε αναβολή ή δεν του δόθηκε η δύναμη? Πώς να παρακολουθήσει κανείς τα αχνάρια του Θείου Πνεύματος μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου? Πώς να εξακριβώσει τα μονοπάτια του Αγίου Πνεύματος? Σίγουρο είναι πως ο Βασίλειος είχε μπει στην ομπρέλα, στην προστασία του Θεού. Και για να πορευτεί κανείς γνήσια κάτω από αυτήν, χρειάζεται την καθοδήγηση του ιδίου του Θεού. Το στάδιο της προετοιμασίας του μεγάλου άνδρα κρατούσε ακόμη. Η προετοιμασία του ήταν μεγάλη σε μάκρος και βάθος, γιατί το έργο που θα επιτελούσε ήταν συγκλονιστικά μεγάλο. Στο σημείο του το η πορεία του βασιλείου είναι σκοτεινή. Ο αδερφός του, Γρηγόριος Νήσις, αναφέρει τις αυστηρές παρατηρήσεις της Μακρίνας προς το βασίλειο, που του έλεγε ότι εξαιτίας της μορφώσεώς του έγινε πολύ εγωιστής και υπερήφανος. Συμπληρώνει όμως και κάτι άλλο. Πολύ γρήγορα η Μακρίνα προσήλκησε και αυτόν το βασίλειο στο έργο της ασκήσεως, ώστε αφού αποχωρίστηκε την κοσμική υπερηφάνεια και αφού καταφρόνησε τους επένους που φέρνουν οι λόγοι, προσχώρησε στο μοναχικό βίο. Οι λόγοι δηλαδή του Γρηγορίου Νήσις αφήνουν την εντύπωση ότι ο Βασίλειος, μόλις γύρισε από την Αθήνα στην πατρίδα, επιδόθηκε στον ασκητικό βίο. Την ίδια εντύπωση αφήνει και η επιστολή του Λιβάνιου και η πρώτη από τις επιστολές του Βασιλείου. Παράλληλα, η παράδοση και η σύγχρονη έρευνα θέλουν το Βασίλειο συνήγορο, δικηγόρο και δάσκαλο της ρητορικής στην Κεσάρια για μερικά χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια, ένας Γάλλος ερευνητής, ο Γκρίβομον, στηριζόμενος βασικά στην πρώτη επιστολή του Βασιλείου, υποστήριξε ότι ο Βασίλειος, όταν γύρισε στην πατρίδα του, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη ρητορική. Λοιπόν, η αλήθεια βρίσκεται μάλλον στη μέση. Πράγματι, ο Βασίλειος δεν έγινε επαγγελματίας δικηγόρος, ούτε ίδρυσε ρητορική σχολή.
Αυτό αποκλείεται από τα παραπάνω κείμενα. Όμως δεν επιδόθηκε στην άσκηση αμέσως. Για μεγάλο διάστημα έμεινε στην Κεσάρια. Έπειτα έφυγε ταξίδι στην Ανατολή. Όταν γύρισε από εκεί έμεινε πάλι στην Κεσάρια. Αυτό μας δείχνει και η αλληλογραφία του. Τι έκανε λοιπόν στην Κεσάρια από το καλοκαίρι και το χειμώνα του 356, που μάλλον τότε γύρισε από την Αθήνα, μέχρι την άνοιξη του 357, που μάλλον τότε ξεκίνησε να επισκεφθεί τα μοναστικά κέντρα της Ανατολής, ασχολήθηκε λίγο με τη ρητορική, όχι συστηματικά και αυστηρά επαγγελματικά. Εμφανίστηκε μερικές φορές στο δικαστήριο, προσκαλεσμένος από φίλους του καθηγητές της ρητορικής, έκανε μερικά μαθήματα. Πού στηρίζουμε την άποψη αυτή? Σε ό,τι έγραψε ο ίδιος ο Βασίλειος προς τους νεοκεσαρείς. Σε ό,τι ανέφερε σχετικά ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός και στο κλίμα των πρώτων επιστολών. Έτσι, στους νεοκεσαρείς υπενθυμίζει ο Βασίλειος πολύ αργότερα, το 375, ότι κατά την πρώτη εγκατάστασή του, 356, στην Κεσάρια, έστειλαν αντιπροσώπους και τον ζήτησαν να εγκατασταθεί στην Νεοκεσάρια, να αναλάβει την εκπαίδευση των παιδιών τους. Σαν αντάλλαγμα του προσέφεραν τιμές και πλούσιες αμοιβές. Άδικος κόπος. Ο Βασίλειος απέρριψε τις προτάσεις. Αν ο Βασίλειος είχε αμέσως επιδοθεί στην άσκηση, δεν θα είχε νόημα η πρόσκληση των συμπολιτών του. Αυτοί κινήθηκαν ασφαλώς μόλις ακούστηκαν οι πρώτες εντυπωσιακές αγορεύσεις, τα πρώτα μαθήματα του Βασιλείου. Σκέφτηκαν δηλαδή, γιατί ο συμπολίτης μας αυτός να προσφέρει το πνεύμα του αλλού και όχι στον τόπο μας. Έπειτα, ο Γρηγόριος Ναζιανζινός είναι πολύ σαφής. Όταν πια γυρίσαμε στην πατρίδα από την Αθήνα, αφού προσπερθήκαμε λίγο στον κόσμο και στα έργα του, όσο για να ικανοποιήσουμε την επιθυμία των πολλών, γρήγορα κυριαρχήσαμε στους εαυτούς μας και φανήκαμε άνδρες από την ανική μας ηλικία με το να προχωρήσουμε ανδρίκια στη φιλοσοφία, δηλαδή στην άσκηση. Αυτά γράφει ο Γρηγόριος Ναζιανζινός για το Βασίλειο όταν επανήρθε από την Αθήνα στην πατρίδα του. Και ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος λοιπόν ασχολήθηκαν στην πατρίδα με το κοσμικό επάγγελμα του ρήτορα. Αυτό όμως για πολύ λίγο διάστημα. Για να ικανοποιήσουν όσους γύρω τους προέτρεπαν κεντευτικά να δείξουν το ταλέντο τους, τους καρπούς των πολυχρονίων σπουδών. Αυτό είδαν οι νεοκεσαρείς και έκαναν το παραπάνω διάβημα στο Βασίλειο. Τόσο άλλωστε δικαιολογημένο. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην εσωτερική εκείνη πάλι του Βασιλείου. Για την απόφαση της αναβολής, ένα μέρος ευθύνης έχουν οι φίλοι και οι συγγενείς της Κεσάριας. Τον πίεζαν αφόρητα να ρητορεύει, να δείξει το ταλέντο του. Γιατί άλλωστε σπούδασε. Όσοι του παραστάθηκαν στα προηγούμενα χρόνια, όσοι τον είχαν άλλοτε θαυμάσει και διαλαλούσαν το ταλέντο του, είχαν τώρα δικαιώματα. Το ίνταλμά τους τροποντινά έπρεπε να τους δικαιώσει. Έπρεπε όλοι αυτοί να μπορέσουν να πούν: «Να λοιπόν, γι' αυτόν σας μιλούσαμε. Έχουν ομοιότους οι εθνικοί σήμερα?» Ο Βασίλειος, θέλοντας και μη, έπρεπε να γίνει ένα σημείο τεκμήριο, φλάμπουρο στα χέρια πολλών φίλων και όλων των χριστιανών.
και έγινε για μερικό καιρό το σημείο που νόμιζαν ότι χρειαζόταν οι Καπαδόκες. Αγόρευε στα δικαστήρια. Δίδαξε ρητορική περιστατικά. Μίλησε σε συγκεντρώσεις μορφωμένων χριστιανών. Πήρε το λόγο σε συνάξεις εκκλησιαστικών ανδρών στην Αρχιεπισκοπή της Κεσάριας. Παρακλήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο της πόλεως Διάνο να βοηθήσει τους χριστιανόπαιδες. Με λίγα λόγια, έκανε πολλές εμφανίσεις που εντυπωσίασαν βαθιά. Έτσι επιβλήθηκε οριστικά. Με το έργο του αυτό απέκτησε μια νέα εμπειρία του κόσμου, πολύ χρήσιμη. Είδε τον κόσμο και σαν δάσκαλος. Δοκίμασε την εμπειρία του να δίνει γνώσεις και τεχνική του λόγου. Είχε και αυτό τη χάρη του. Έπρεπε άλλωστε να δοκιμάσει τον εαυτό του. Έπρεπε να τον επιβεβαιώσει στην άσκηση του έργου για το οποίο σπούδασε. Άσκησε βέβαια τη ρητορία, όπως είπαμε, επειδή τον πίεζαν. Αυτό είναι η αλήθεια. Μήπως όμως και ο ίδιος δεν το είχε ανάγκη. Χρειαζόταν ίσως ένα τεστ, θα λέγαμε, στον ίδιο του τον εαυτό. Ήθελε ανομολόγητα να μετρήσει μέχρι πού φτάνουν οι δυνάμεις του, το ταλέντο του. Θα είχε την επιτυχία που όλοι περίμεναν. Γρήγορα φάνηκε πως την είχε. Πιο λαμπρή, πιο μεγάλη. Έτσι πληρώθηκε αμέσως ένας όρος προπαρασκευής. Το στάδιο λοιπόν της προετοιμασίας του μίκραινε. Ο ίδιος έμοιαζε με σύννεφο που συνεχώς μεγαλώνει και βαραίνει. Η ώρα της μεγάλης αποφάσεως πλησίαζε ολοένα και περισσότερο. Στο μεταξύ είχε όλο το χρόνο να αναθερμάνει παλιές φιλίες και να θεμελιώσει καινούργιες. Ήταν βέβαια δύσκολος από φυσικού του, ήταν απροσπέλαστος εντός εισαγωγικών, καθώς είπε ο Γρηγόριος Νανζιαζινός. Μεταξύ εκείνων με τους οποίους συνδέθηκε ήταν και ο Απολλινάριος. Φυσιογνωμία και αυτός ισχυρή. Γεννήθηκε στη Λαοδίκεια της Συρίας το 310. Έκανε λαμπρές σπουδές. Αγωνίστηκε για την πίστη της Εκκλησίας, όπως αυτή κυρώθηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325. Το 361 έγινε επίσκοπος στη γενέτειρά του. Στο μεταξύ όμως διατύπωσε διδασκαλία αιρετική για τον Χριστό και απορρίφθηκε από την Εκκλησία, όπως θα δούμε πιο κάτω. Με τον άνδρα λοιπόν αυτό σχετίστηκε ο Βασίλειος από μακριά, γιατί προσωπικά δεν τον γνώρισε ποτέ. Αυτό έγινε την εποχή του 356-357. Ήσαν ακόμη και οι δύο άνδρες λαϊκοί και όχι κληρικοί, δηλαδή θέλει να πει. Αντάλλαξαν γράμματα γύρω από θέματα που πάντως δεν ήσαν θεολογικο-εκκλησιαστικά. Για την ακρίβεια ο Βασίλειος του έγραψε μόνο ένα γράμμα. Εν τούτης, πολύ αργότερα, ύστερα από 20 χρόνια, κακόβουλοι άνθρωποι θα διαδίδουν ότι ο Βασίλειος συμμεριζόταν τις κακοδοξίες του Απολλινάριου, στηριζόμενοι δήθεν στα κείμενα αυτά, χωρίς να τα παρουσιάζουν γνήσια. Το αντίθετο μάλιστα τα νόθευαν. Thank you.
Από το καλοκαίρι λοιπόν του 356 μέχρι το τέλος του χειμώνα του 57, το νέο λαμπρό αστέρι της Ρητορίας, ο Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, έμεινε στην Κεσάρια. Εδώ ήρθε με αφορμή τη συνάντηση του Ευσταθίου. Ήθελε να ακούσει τη συμβουλή του. Στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, ήλθε περισσότερο για να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες των φίλων του, για να μετρήσει τις δυνάμεις του στο ελεύθερο επάγγελμα, στην άσκηση της ρητορικής. Ήθελε να μετρηθεί με τη ζωή. Μπαίνοντας όμως το 357, έπεσε άρρωστος. Ταλαιπωρήθηκε κάμποσο καιρό. Πάλεψε σκληρά με την αδυναμία του και πριν έλθει η άνοιξη, έγινε καλά. Η αρρώστια τούτη φάνηκε από τους πιο σημαδιακούς σταθμούς στη ζωή του μεγάλου άνδρα. Πρώτα-πρώτα γνώρισε στον εαυτό του τον πόνο. Όπως η μεγάλη και συνετή, έτσι και ο Βασίλειος. Είδε τον πόνο αφορμή για να μπει βαθιά στον εαυτό του, στον ίδιο του τον εαυτό. Ανασυνάχθηκε λοιπόν στον εαυτό του. Έκανε τον πόνο σπίρτο που άναψε το φως για να δει καθαρά τον εαυτό του. Τι έπρεπε να κάνει στη ζωή, τι δρόμο να τραβήξει. Το πρόβλημα πήρε διαστάσεις δραματικές για τον εξής λόγο. Ο Βασίλειος είχε σπουδάσει ιατρική και την είχε σπουδάσει σε βάθος και πλάτος. Ήταν γιατρός και τώρα έβλεπε καθαρά. Η υγεία του κλονίστηκε από τα 28 του χρόνια. Το σηκώτι του είχε προσβληθεί σοβαρά. Οι σωματικές του δυνάμεις άρα ήσαν από εδώ και πέρα μικρές και η ζωή του πιο σύντομη. Λυπήθηκε όπως κάθε άνθρωπος που βλέπει τη ζωή αβέβαιη και μικρή. Όταν βλέπει το σωματικό πόνο να φτάνει σαν μόνιμο σύντροφός του. Καταλήφθηκε όμως και από αγωνία που την γνωρίζουν λίγοι άνθρωποι. Τι θα έκανε στη σύντομη ζωή του? Θα περπατούσε σε δρόμο συνηθισμένο? Θα έπαιρνε μονοπάτι που δεν καλοδιακρίνεται αλλά μόνο αχνοσημαδεύεται? Ένα πέπλο μέσα του αναταράζεται. Σηκώνεται πότε λίγο, πότε πολύ. Θαυμάζει και ο ίδιος. Για πρώτη φορά διαβάζει τόσο ξέστερα τον εαυτόν του. Μόλις τώρα αρχίζει να σιγουρεύεται για την ταυτότητά του. Το Πνεύμα του Θεού ανασηκώνει από το είναι του το βαρύ πέπλο της προπατορικής αποτυχίας. Κι έτσι ο Βασίλειος βλέπει την αλήθεια. Τον εαυτό του σωστότερα. Το θέλημα του Θεού καθαρότερα. Η ξαστεροσύνη της ψυχής του είναι πραγματικότητα. Δεν είχε πια δυσκολίες. Θα πάρει το δύσκολο δρόμο. Το δρόμο για τον οποίο τον έκανε ο Θεός. Δεν μπορεί βέβαια να ξεδιαλύνει λογικά πράγματα μέσα του. Βλέπει όμως πιο κοντά του, πιο ταιριαστό εκείνο το δρόμο που έχει περισσότερες εμπειρίες του Θεού, της αλήθειας. Τουλάχιστον γι' αυτό δεν έχει αμφιβολίες. Η αλήθεια είναι ο Θεός και ο Θεός η αλήθεια. Πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο κοντά τους. Καλύτερα πρέπει να τα έχει. Μα πώς? Ο γέροντας Ευστάθιος του είχε δείξει το πώς με την άσκηση και τον μοναχισμό. Τον είχε συγκινήσει από μικρό. Στην οικογένειά του είχε κιόλας παραδείγματα. Η αδερφή του Μακρίνα, η μητέρα του Εμέλεια,
ο αδερφός του Ναυπάκτιος. Όλοι τους ασκήνταβαν δίπλα στον Ήρη ποταμό, κοντά στη θάλασσα του Ευξήνου Πόντου, μέσα σε κτήματα της οικογενείας. Δεν είχε καλά-καλά τελειώσει η αρρώστια και ο συγκλονισμός της μεγάλης αποφάσεως πέρασε. Ήταν και αυτό δύσκολη αρρώστια. Από εκείνους όμως που φέρνουν μια τρισβαθή ανακούφιση. Οριστική λοιπόν η απόφαση να εγκαταλείψει τα έργα του κόσμου. Μόνο ό,τι είναι Θεός και αλήθεια τον ενδιέφερε. Τώρα πια νιώθε μέσα του ελευθερία ευεργετική. Ελεύθερος από τους γύρω του. Ελεύθερος από τον εαυτό του. Γιατί φυσικά εαυτός του ήταν κι όλος ο κόσμος, τον οποίον αγάπησε, στον οποίον δόθηκε με πάθος μέχρι σήμερα. Το πνεύμα του κόσμου, η παιδεία, η σκέψη και η εκπληκτική εκείνη ρητορία που τόσο τον είχε συγκλονίσει. Τώρα βρισκόταν κυριολεκτικά σε μία έξαψη και όλος τώρα ο κόσμος του ήταν η άσκηση, το ασκητήριο. Η καρδιά του δέθηκε σύγκαιρα με την απόφασή του. Αυτό του έφερνε κιόλας χαρά, γλυκύτητα και θαλπορή. Του μεγάλωνε την απαντοχή και την ελπίδα για πνευματικές χαρές πιο τρανές, πιο συγκλονιστικές. Προγευόταν τα μελούμενα. Ποτέ άλλοτε δεν είχε ζήσει στα τρισβαθά του τέτοιες όμορφες ώρες όπως αυτές. Να όμως που καινούργια τούτη ομορφιά του έφερε και λύπη. Γιατί να μην την είχε γνωρίσει από νωρίτερα, γιατί άργησε τόσο πολύ, τι έκανε τόσα χρόνια. Μα σπούδαζε, αναζητούσε ό,τι καλό, ό,τι μεγάλο, σε όλες τις μορφές του ανθρωπίνου πνεύματος. Αυτό δεν του πρόσφερε κάποιες χαρές στην Κεσάρια πρώτα, στην Κωνσταντινούπολη έπειτα και μάλιστα στην Αθήνα. Τίποτα, τίποτα. Όλα ήσαν τώρα για μένα σκύβαλα, σκέφτηκε. Κι όμως μόνο αυτό. Θύμωσε κυριολεκτικά ο Βασίλειος. Τα έβαζε με τον εαυτό του. Για ό,τι έκανε μέχρι τώρα, αισθανόταν απαράδεκτος. Καταλάβαινε πια ότι αφιέρωσε τόσα πολλά χρόνια στη ματαιότητα του κόσμου. Αφάνισε σχεδόν την νεότητά του σε μια ματαιοδοξία. Τη ματαιοδοξία να σπουδάσει τη σοφία. Τη σοφία που ο Θεός εμόρανε και περιφρόνησε. Τόσο συνεπαρμένος ήταν από τη νέα του απόφαση, ώστε του φάνηκε πως ξύπνησε από βαθύ ύπνο. Ξύπνησε και είδε το πραγματικό φως. Το φως του Ευαγγελίου. Όχι βέβαια ότι το αγνοούσε αυτό το φως του Ευαγγελίου, αλλά δεν το είχε δει τόσο βαθιά, τόσο καθαρά. Δεν το είχε ζήσει τόσο πολύ όσο τώρα. Και μόλις οι σχέσεις του με το φως έγινε βαθύτερη, διαπίστωσε κάτι που τον έκανε να κλάψει πολύ. Η σοφία που σπούδασε ήταν άχρηστη. Δεν τον οδηγούσε στο αληθινό φως, στο Χριστό. Έκλαψε τότε ώρες ολόκληρες. Κακολόγησε τον εαυτό του για ό,τι έκανε. Λυπήθηκε τον εαυτό του για ό,τι δεν έκανε. Οι στιγμές για το Βασίλειο αυτές ήταν μεγάλες. Έκλαψε για τον εαυτό του, έδειξε την απογοήτευσή του, αλλά δεν χάθηκε στην πίκρα του. Δεν πνίγηκε μέσα στα δάκρυά του. Ήταν και ισχυρή πνευματική φύση και χαριτωμένος από τον Θεό. Κοίταξε μπρος. Τι αμέσως έπρεπε να κάνει. Οι μεγάλοι
δεν έχουν ποτέ καιρό για χάσιμο. Οι άρρωστοι βιάζονται να κάνουν στη σύντομη ζωή τους ό,τι δεν θα έκαναν στα μαθουσάλικα χρόνια τους. Στάθηκε λοιπόν ολοκληρωτικά στη μελέτη του Ευαγγελίου των Γραφών. Όχι βέβαια πως μέχρι τότε αγνοούσε τις Γραφές, μα τώρα η μελέτη του γινόταν με σαν κύριο μέλημά του. Στα παιδικά του χρόνια η γερόντισσα Μακρίνα του διάβαζε ψαλμούς του βασιλιά Δαβίδ και τον ανούριζε με αυτούς. Τώρα τους μελετάει από κάθε άποψη, από φιλολογική, από ιστορική και βέβαια από θεολογική. Το ίδιο άρχισε να κάνει με όλα τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Έβλεπε όμως ότι δεν του έφτανε η μελέτη της γραφής. Πριν αρχίσει καλά-καλά την εξαντλητική σπουδή της, μόλις πήρε την απόφαση να στραφεί σε αυτήν, αναζήτησε και κάτι άλλο, έναν καλό χειραγωγό. Ένα δάσκαλο δηλαδή. Πριν ακόμη γίνει σπουδαίος θεολόγος ο Βασίλειος, η χαριτωμένη από το Θείο Πνεύμα συνείδησή του του είπε «Ναι, θα περπατήσεις το δρόμο της αφιερώσεως στην Εκκλησία. Θα δοθείς στη μελέτη των Γραφών, αλλά όχι μόνος. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, σχεδόν αδύνατο». Η αναζήτηση του Βασιλείου για χειραγωγό είναι η πρώτη του μεγάλη θεολογική έκφραση. Και να γιατί. Η αλήθεια, η Εκκλησία, ο ίδιος ο Χριστός είναι στο πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι πριν από το κείμενο. Το κείμενο γίνεται ασθενική απήχηση εκείνου το οποίο ζει το πρόσωπο. Για να καταλάβει κανείς το κείμενο πρέπει να μάθει το πρόσωπο. Πρέπει να ζήσει το πρόσωπο. Μέτρο λοιπόν είναι το πρόσωπο και όχι το κείμενο. Όταν αντιστρέψει κανείς την ορθή αυτή τάξη, γίνεται αεροβάτης. Δεν περπατάει σε στέρεο έδαφος, στο στέρεο έδαφος της αλήθειας, αφού δεν βασίζεται σε ένα ζωντανό πρόσωπο. Αφού δεν βλέπει την ίδια τη ζωή, δηλαδή την αλήθεια στο πρόσωπο, βάζει στο κείμενο της γραφής τη ζωή που θέλει εκείνος και όχι τη ζωή που θέλει ο Θεός. Τότε με άλλα λόγια ο καθένας ερμηνεύει τη γραφή όπως θέλει. Ο Βασίλειος δεν έπεσε στο σφάλμα τούτο, έδειξε και εδώ φρόνηση.
δεν μπορούσε ίσως να εξηγήσει με θεολογικά επιχειρήματα εκείνο που αισθανόταν, τη στάση του. Μα ήξερε καλά πως αν η γερόντισσα Μακρίνα, παραδείγματος χάρη, ήταν σπουδαίος δάσκαλος, ήταν γιατί μαθήτευσε στον Γρηγόριο Θαυματουργό. Γιατί ακολούθησε συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι, άλλωστε, δεν έγινε 200 χρόνια νωρίτερα με τον Άγιο Ειρηναίο. Ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μαθήτευσε μικρό παιδί κοντά στο γέροντα επίσκοπο Σμύρνης, Πολύκαρπο. Από αυτόν πήρε την παράδοση. Άλλο και ο Πολύκαρπος έγινε στην εποχή του ο πιο αληθινός φορέας της παραδόσεως, ακριβώς γιατί μαθήτευσε στον πολιό γέροντα Ιγνάτιο το Θεοφόρο. Και όταν διαβάσει κανείς τις επιστολές του Ιγνατίου, τότε καταλαβαίνει πως Θεοφόρος αυτός άνδρας δεν έδινε ξερή διδαχή, αλλά παράδοση, ζωή, αλήθεια, σχέση με τον Χριστό. Αν θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα την εσωτερική πορεία του Μεγάλου Βασιλείου, πρέπει να πούμε πως η φωτισμένη του συνείδηση πλημμύρισε μια μέρα φως. Πλημμύρισε από το φως του Ευαγγελίου, όπως λέει ο ίδιος. Πίστηκε πια οριστικά ότι εκεί, στο Ευαγγέλιο, υπάρχει το μόνο αληθινό φως. Όμως, την υψηλή και μοναδική τούτη κατάσταση δεν την αισθάνθηκε παρά μόνο σαν αρχή. Το φως αυτό δεν σήμαινε οικείωση, αφομοίωση. Ήταν μόνο σημάδι μιας βεβαιότητας. Έφτασε το φως. Του φανερώθηκε το αληθινό φως. Το φως του το η Εκκλησία το ζούσε 300 τόσα χρόνια. Και αυτή μόνο το ζούσε γνήσια. Θα πει όμως κανείς, τότε γιατί ο Βασίλειος ζήτησε για χειραγωγό ένα πρόσωπο και όχι τα κείμενα την ιστορία της Εκκλησίας? Γιατί απλούστατα ήξερε σίγουρα πως η Εκκλησία είναι όσα πρόσωπα μετέχουν στο Θεό, όσοι άνθρωποι είναι ενωμένοι αυθεντικά με τον Χριστό. Έξω από αυτή τη σχέση δεν υπάρχει Εκκλησία. Γύρευε με αγωνία να βρει πρόσωπο, δάσκαλο, για να διαβάσει σε αυτό την αλήθεια που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Για να δει με τα μάτια του το ήθος της νέας ζωής της Εκκλησίας. Ευχόμην δοθήνε μη χειραγωγίαν προς την εισαγωγή των δογμάτων της ευσεβίας. Τα δόγματα της Εκκλησίας, το φρόνημά της και η πίστη της ήταν το αντιφέγγισμα της ζωής του πιστού. Είναι και θα είναι ο ήχος του οργάνου. Ο Βασίλειος ήθελε τον ίδιο τον πιστό, το ίδιο το γνήσιο όργανο. Γύρεψε λοιπόν γύρω του χειραγωγό και δυστυχώς δεν βρήκε. Είναι αλήθεια πως έζησε στην πιο πικρή εποχή της Εκκλησίας, τότε που η αίρεση του Αρίου απειλούσε να νοθεύσει την γνησιότητά της. Τότε δηλαδή που οι περισσότεροι πιστοί δεν είχαν γνήσια σχέση με τον Χριστό, γιατί τον έβλεπαν περισσότερο σαν κτίσμα του Θεού. Η πραγματική όμως σχέση ενότητα με τον Χριστό γίνεται όταν στη Θεία Κοινωνία κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι συγχρόνως άνθρωπος και άκτιστος Θεός. Αλλιώς έχουμε απλώς μια καλή ιδέα για τον Χριστό. Πιστεύουμε στο μεγαλείο του,
δεν μετέχουμε στη θεότητά Του για να είμαστε εκκλησία, για να σωθούμε. Ζούσε στην Κεσάρια, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν νησίδα ορθοδοξίας. Ο αριανισμός δεν την είχε διαβρώσει πολύ, αλλά και εδώ δεν έβρισκε χειραγωγό, μέτρο και κανόνα που ζητούσε. Η κεφαλή της εκκλησίας της Κεσαρίας, ο επίσκοπος Διάνος, δεν ήταν θεολογική φυσιογνωμία ικανή να καθοδηγήσει. Ο Βασίλειος είδε συχνά το γέροντα Διάνο να ταλαντεύεται. Αυτό φάνηκε καθαρά το 360, όπου ο Διάνος υπέγραψε ένα συμβόλαιο ομολογία πίστεως, επηρεασμένο από αριανικές αντιλήψεις, ομοιουσιανών όπως τους έλεγαν, και θα το δούμε πιο κάτω. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για τον πατέρα του φίλου του Γρηγορίου Θεολόγου, που ήταν επίσκοπος Ναζιανζού και τον έλεγαν και αυτόν Γρηγόριο. Αυτά συνέβαιναν στην Κεσάρια και την Καπαδοκία γενικά. Πιο πέρα, στον υπόλοιπο χριστιανικό χώρο και μάλιστα στον Ανατολικό, η κατάσταση ήταν απελπιστική. Οι αριανόφρονες είχαν επικρατήσει σχεδόν παντού με τη βοήθεια της κρατικής εξουσίας. Στην Ανατολή έμενε όρθιος μόνο ο στήλος της Ορθοδοξίας, ο Μέγας Αθανάσιος. 30 χρόνια αγωνιζόταν για την Ορθοδοξία, ενάντια σε κακοδόξους και σε αυτοκράτορες. Είχε γίνει ο ίδιος το ιερό φανέρωμα της Ορθοδοξίας. Ο Αθανάσιος ήταν ο θρύλος που θέρμενε και ζωογονούσε τους φοβισμένους Ορθοδόξους και στείλωνε τους αμφιταλαντοβόμενους. Αυτός τότε ήταν το μέγα και ιερό σκεύος του Θεού για να φανερώνει την Ορθοδοξία. Και γι' αυτό δεν έπρεπε ο Αθανάσιος να πέσει, έπρεπε να αντέξει όλους τους διαγμούς. Η Εκκλησία της Ανατολής και της Δύσεως είχε στραμμένο το βλέμμα της στον Αθανάσιο. Ο στήλος έπρεπε να στέγεται όρθιος, να τον βλέπουν όλοι, να παίρνουν κουράγιο, να στηρίζονται, να μένουν ορθόδοξοι. Το σημάδι ότι ζει Κύριος ο Θεός. Κάποτε φυσικά θα έφευγε από τον κόσμο τούτο ο ιερός στήλος. Αλλά αυτό θα γινόταν όταν θα είχε ετοιμαστεί ο στέρεος βράχος της Ορθοδοξίας. Όταν ο Βασίλειος θα ήταν έτοιμος να πάρει τη θέση του σε όλη την Εκκλησία. Να γίνει εκείνος ιερή κεφαλή μετά τον Χριστό για όλη την Εκκλησία. Τώρα όμως ο Βασίλειος δεν ήταν αυτό. Τώρα ζητούσε πρόσωπο να το ακολουθήσει και να βεβαιωθεί από αυτό για την παράδοση που ήδη ακολουθούσε. Την ίδια τούτη κρίσιμη εποχή, ο Βασίλειος ανησυχεί πολύ για την ηθική του, το χαρακτήρα του. Έτσι βέβαια, όπως τα λέει στην επιστολή του 223.2, φαίνεται υπερβολικός. Γιατί ούτε πολύ παρουσιάζει τον εαυτό του επηρεασμένο και παρασυρμένο από τις παρέες των φιλοσόφων, των ρητόρων και των αδιαφόρων προς την Εκκλησία. Με όλους αυτούς σχετιζόταν πολύ και συχνά. Είχε στενή φιλία. Τούτο φαίνεται και από τις επιστολές του που έγραψε αργότερα. Σε αυτές διαπιστώνουμε ότι φίλους δεν είχε μόνο τους περιστασιακούς ομοτέχνους του, αλλά και πρόσωπα που ήσαν ή θα γίνονταν αργότερα ανώτεροι και ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι. Αισθάνεται λοιπόν ότι από τη συναναστροφή όλων αυτών διαστράφηκε το ήθος του εντός εισαγωγικών και όφιλε τώρα να το διορθώσει. Στα 28 του χρόνια και με αφορμή την κρίση αυτοσυνειδησίας κάνει πικρές μασωτήριες διαπιστώσεις. Το ήθος που του έδωσε η γερόντισσα Μακρίνα
και η αρμονική εμέλεια στα παιδικά του χρόνια είχε κάπως αλλάξει. Ποιος φταίει? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Τα πολλά χρόνια που πέρασε με τους φαύλους, τους κοσμικούς, τα χρόνια των σπουδών, οι άνθρωποι τους οποίους γνώρισε και συναναστράφηκε από το 342, τότε που σπούδασε στην Κεσάρια, και μέχρι το 357, αυτοί ήσαν κάθε καρυδιάς καρύδι. Εκπροσωπούσαν τις πιο ποικίλες αντιλήψεις που ο καθένας και ο καθένας από αυτούς είχε τη δική του ηθική. Όσοι δεν είχαν την αγωγή του βασιλείου ήσαν φαύλοι. Όταν τους μέτραγε δηλαδή ο βασίλειος με την παράδοση και τη σύνεση της γερόντισσας Μακρίνας, τους έβρισκε φαύλους. Μπροστά στο μεγαλείο του ήθους της εκκλησίας, η ηθική των ανθρώπων που γνώρισε στην Κεσάρια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα ήταν μικρή, ήταν διαστροφή. Και επειδή η νοοτροπία του κόσμου έχει δύναμη σαγηνευτική, επηρέασε κάπως το βασίλειο. Μελετώντας δηλαδή τον εαυτό του, είδε πως το ήθος που μικρός είχε κοντά στη Μακρίνα ήταν γνησιότερο και από αυτό που είχε στα χρόνια των σπουδών του. Η κρίση που περνούσε ήταν διαπίστωση της ελλείψεως και μαζί γύρισμα σε υψηλότερη κατάσταση. Η επιστροφή όμως δεν ήταν κάτι που αρκούσε. Στην περίπτωση των μεγάλων ανδρών είναι μόνο η αρχή για κάτι περισσότερο, για κάτι ανώτερο και βαθύτερο. Άλλωστε, όταν λέμε πνευματική ζωή, εννοούμε συνεχή ανωδική πορεία. Έτσι και ο Βασίλειος νοσταλγεί το γνησιότερο ήθος της Μακρίνας. Μα ζητάει εκ παραλλήλου πρότυπα για να φτάσει ψηλότερα. Είναι έτοιμος να ανηφορήσει για ψηλές πνευματικές κορυφές. Όποιο κι αν είναι το τίμημα, όσοι κόποι κι αν χρειαστούν. Στην Ανατολή, εκεί στρέφει τα διψασμένα του μάτια. Εκεί ελπίζει να βρει ό,τι ζητάει και αποφασίζει το μεγάλο ταξίδι στη Συρία και στην Αίγυπτο, στους τόπους όπου μεγάλοι ασκητές έκαναν ήδη θαύματα και είχαν γίνει θρύλος. Λαχταρούσε να τους δει, να τους ακούσει, να κάτσει σιωπηλός στη σκιά τους, να μάθει από τη σιωπή τους. Ήξερε πόσα μαθαίνει κανείς σιωπώντας. Το ήξερε από την εποχή που έκατσε κοντά στη γερόντισσα Μακρίνα και στην Εμέλεια. Λοιπόν, σπουδή πάλι από την αρχή. Νέα σπουδή. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να θέσουμε το ερώτημα. Γιατί δεν αρκέστηκε ο Βασίλειος στον ασκητισμό της αδελφής του, της μητέρας του, του αδελφού του, των οπαδών του Ευσταθίου στον Πόντο και στην Αρμενία? Η απάντηση δύσκολη. Φαίνεται πως ο μοναχικός ασκητισμός ή μάλλον ο μοναχισμός της οικογένειας του ήταν αυτοσχέδιος, το πιο πολύ. Με άλλα λόγια, δεν ήταν δοκιμασμένος. Ήταν ορθός, οδηγούσε στον παράδεισο. Ικανοποιούσε τα μέλη της οικογένειας του, αλλά δεν ήταν το μέτρο. Ο Θεός δεν τον είχε σφραγίσει. Δεν είχε δώσει μεγάλα χαρίσματα στους ασκούμενους, από ό,τι γνωρίζουμε. Για να αφοσιωθεί στο μοναχισμό ο Βασίλειος, ήθελε να το δει πρώτα σε μεγάλα υποδείγματα, σε πρόσωπα καθιερωμένα από τον ίδιο το Θεό σαν πρότυπα.
σε πρόσωπα που ο ίδιος ο Θεός είχε αναδείξει πρότυπα. Ποτέ στη ζωή του δεν αρκέστηκε στο μέσον όρο, στη μεσότητα. Έβλεπε πάντοτε την κορυφή. Έπειτα ο μοναχισμός του Ευσταθίου δεν τον άφηνε αδιάφορο, μα και δεν τον έβρισκε απόλυτα ικανοποιητικό. Τον επηρέαζαν ίσως και οι φήμες για υπερβολές του μοναχισμού αυτού. Άλλωστε, δεν τον είχε γνωρίσει ακόμη καλά. Τούτο θα γίνει όταν γυρίσει από το ταξίδι στην Ανατολή. Πάντως, το ότι δεν προσκολήθηκε και δεν αρκέστηκε στον πολύ εντυπωσιακό τότε μοναχισμό του Ευσταθίου φανερώνει αναπτυγμένο κριτήριο και μεγάλη διέστηση στον ιερό άντρα Βασίλειο. Αργότερα θα πιστεί απόλυτα ότι ο μοναχισμός αυτός κάπου χωλαίνει και μάλιστα χωλαίνει στον ίδιο το γέροντά του τον Ευστάθιο που αποδείχθηκε ασταθής και τελικά κακόδοξος. Οι λόγοι αυτοί ήσαν για τον Βασίλειο αρκετοί να σκεφτεί. Για να γνωρίσω τον μοναχισμό πρέπει να ζητήσω στην Ανατολή εκείνους που τον εσαρκώνουν. Για να ζήσω πρέπει να βρω πατέρες. Το ενδιαφέρον για την Ανατολή δεν το είχε μόνο ο Βασίλειος, το είχε και ο Ευστάθιος, τον οποίον θα θυμάται ο αναγνώστης. Ήθελε να συναντήσει ο Βασίλειος στην Κεσάρια, αλλά τούτο δεν έγινε. Ο Ευστάθιος είχε ξεκινήσει από την Ανατολή. Ήταν η εποχή που και αυτός οργάνωνε ακόμη τις μοναστικές αδελφότητές του και χρειαζόταν το φως της Ανατολής. Πήρε το δρόμο λοιπόν για τη Συρία, από κοντά και ο Βασίλειος, για τη Συρία και φυσικά και για την Αντιόχειά της. Το μεγάλο ταξίδι άρχισε την άνοιξη του 357. Τα χιόνια στα καπαδοκικά οροπέδια έλειωναν. Οι δρόμοι ελευθερώνονταν. Τα καραβάνια ξεκινούσαν. Πήγαιναν να υποτάξουν την Ανατολή χωρίς πόλεμο. Μία συνέφιαστη ημέρα του Μάρτη στα 1357 παίρνει το δρόμο και ο Βασίλειος για τη δική του κατάκτηση. Ταλαιπωρία, κούραση, βαρετά χάνια. Τον βρίσκουμε πρώτα στην Αντιόχεια. Είχε μάθει πως εδώ θα ερχόταν ο Ευστάθιος, με τον οποίον ήθελε να συζητήσει. Δεν ήρθε όμως μόνο για τον Ευστάθιο. Η Αντιόχεια ήταν από πολύ παλιά μεγάλο κέντρο πνευματικής κινήσεως. Ένας άνθρωπος σαν το Βασίλειο έπρεπε να γνωρίζει ένα τέτοιο κέντρο και ας είχε αποφασίσει να μονάσει. Μόλις έφτασε, κατέλησε κάπου πρόχειρα και βγήκε να ζητήσει πληροφορίες για τον Ευστάθιο. Είχε όμως φύγει, του είπαν, για την Αίγυπτο. Μικρή απογοήτευση, μεγάλη ελπίδα. Δεν βρήκε τον άνθρωπο. Θα κινούσε μία ώρα γρηγορότερα για το μεγάλο κέντρο, την Αλεξάνδρεια. Πριν ξαναπάρει το δρόμο, περιδιάβηκε την πόλη, βρήκε τα ίχνη και την παράδοση του Παύλου. Πόσα ταξίδια δεν είχε κάνει κι αυτός. Οι χριστιανοί του μιλούσαν για τον Ιγνάτιο το Θεοφόρο. Δεν χόρτενε να ακούει ο νέος άνδρας για τον πολιό αθλητή του Κολοσσέου. Ζήτησε ίσως να διαβάσει τις επιστολές του Ιγνατίου. Αν έγινε αυτό, σίγουρα θα άναψε μέσα του πιο δυνατή φλόγα για τον Χριστό. Και εγώ ήταν λοιπόν ολόκληρος, βιάστηκε, έπρεπε να φτάσει γρήγορα στους μεγάλους αβάδες να του εξηγήσουν τα μυστικά της φωτιάς τούτης. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν, παίρνει το δρόμο για την Αίγυπτο.
για την Αλεξάνδρεια πιο συγκεκριμένα. Έτσι άφησε πίσω του την ξακουστή Αντιόχεια που οι σημερινοί Τούρκοι την κατάντησαν άσημο χωριό, αφού φρόντισαν να γκρεμίσουν κάθε τι που θύμιζε την πλούσια παράδοσή της. Στην επιστολή του 223-2 μας πληροφορεί ο Βασίλειος ότι επισκέφθηκε την Κύλη Συρία, την Παλαιστίνη και τη Μεσοποταμία, όπου συνάντησε εκεί ασκητές. Δεν ξέρουμε όμως με ακρίβεια πότε έγινε τούτο. Πριν πάει στην Αίγυπτο ή γυρίζοντας από αυτή. Επειδή τέτοιες περιοδίες δεν αναφέρονται στην πρώτη επιστολή του, νομίζουμε ότι οι αναζητήσεις αυτές έγιναν όταν επέστρεψε πια από την Αίγυπτο στην πατρίδα του. Τώρα θα τραβήξει κατευθείαν προς την Αλεξάνδρεια, ίσως μάλιστα με πλοίο. Εδώ μπορούσε να βρει ό,τι ζητούσε. Δεν βρήκε όμως τον Ευστάθιο που προπορευόταν. Ο ακίνητος αυτός άνθρωπος γρήγορα είδε, γρήγορα έφυγε. Δεν μπορούσε να εμβαθύνει σε τίποτε. Έβλεπε μόνο ό,τι φαίνονταν. Η φυσική αδυναμία του μέσου ανθρώπου, το θανατηφόρο αμάρτημα του επιπόλαιου ποιμένα. Τι θα έκανε λοιπόν ο Βασίλειος? Θα κυνηγούσε τον Ευστάθιο ή θα έμενε στο κέντρο του αρχαίου μοναχισμού να τον σπουδάσει? Το δίλημά του ήταν σκληρό, γιατί ο Ευστάθιος ασκούσε ακόμη γοητεία στο Βασίλειο. Μα όταν ο τελευταίος έμαθε πως ο πρώτος τράβηξε για την Περσία, τότε πίστηκε εκείνος να μείνει στην Αίγυπτο. Η αρρώστια που πριν λίγους μήνες πέρασε δεν του επέτρεπε υπερβολική κούραση. Έπειτα το συνεχές τρέξιμο του ακίνητου Ευσταθίου ίσως γέννησε στο Βασίλειο τις πρώτες αμυδρές αμφιβολίες για τη γνησιότητα του ανθρώπου αυτού. Πάντως, η Αλεξάνδρεια κέρδισε το Βασίλειο. Ξεκουράστηκε και ήταν έτοιμος για τη μεγάλη επίσκεψη. Αλλά βέβαια η επίσκεψη αυτή θα γινόταν η νέα σπουδή του. Τώρα πια δεν ταξίδευε για να γνωρίσει, να πλουτίσει τις γνώσεις του. Ταξίδευε για να δει πώς αγωνίζονται οι ασκητές και οι μοναχοί. Ήθελε να μάθει για δική του ωφέλεια πώς αγωνίζονταν οι άλλοι. Σπούδασε λοιπόν βαθιά και αναλυτικά τον τρόπο που οι ασκητές πάλευαν τον σατανά. Οι ασκητές εκείνοι των Αιγυπτιακών ερήμων, η άσκηση τον είχε συνεπάρει τελείως. Τη θέση που παλιά κατήχε στο πνεύμα του ορίτορας την πήρε τώρα ο ασκητής. Ο φιλόσοφος γκρεμίστηκε μέσα του οριστικά. Θα χτιζόταν μεθοδικά ο ασκητής. Όσο τα πόδια του κρατούσαν και όσο το κορμί του άντεχε, πορευόταν στις ερημιές με οδηγό τη φήμη των ασκητών. Άλλωστε στην πόλη της Αλεξάνδρειας δεν είχε να κάνει σπουδαία πράγματα, αφού δεν ήρθε για τα εθνικά σχολεία της και αφού δεν βρισκόταν εκεί ο Αθανάσιος. Το αντίθετο μάλιστα, μόνο πίκρα και απογοήτευση μπορούσε να δοκιμάσει σε αυτήν. Η τρομερή αυτή πόλη του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνιστικής Ελλάδος, η απέραντη χωάνη πολιτισμών και θρησκειών, είχε παραδοθεί στην αίρεση του Αρίου, στον αριανισμό. Ο στήλος της Ορθοδοξίας, ο Αθανάσιος, βρισκόταν σε διωγμό. Όσο αγωνιζόταν για την αλήθεια, όσο οι Ορθόδοξοι έβλεπαν το πρόσωπό του, έβλεπαν σε αυτόν το μεγάλο εκφραστή της, τόσο οι εχθροί της τον κυνηγούσαν. Την εποχή που ο Βασίλειος πήγε στην Αλεξάνδρεια, δεν είχε την τύχη να γνωρίσει το Μέγα Αθανάσιο. Κρυβόταν τότε με τη βοήθεια ασκητών σε απόμακρα, σε μέρη δυσβάσταχτα,
της Θηβαΐδος, όπου μάλλον δεν μπορούσε να φτάσει ο βασίλειος. Αν το αετόπουλο αυτό ο βασίλειος γνώριζε τον αετό τον Αθανάσιο, η εμπειρία τούτη θα σημάδευε την πορεία του πρώτου. Σε καμιά επιστολή του βασίλειος δεν αφήνει και την παραμικρή νήξη για μια τέτοια γνωριμία. Αν υπήρχε κάπου, θα αναφερόταν. Τι περίεργες συμπτώσεις που δημιουργεί το Πνεύμα του Θεού. Ο διάδοχος στην κεφαλή της Εκκλησίας δεν γνώρισε προσωπικά τον άμεσο προκάτοχό του. Άφησε λοιπόν την πόλη της Αλεξάνδρειας όπου επισκόπευε με την ετσιθελική διάθεση του αυτοκράτορα, ο Αριόφρον Γεώργιος. Γύρω στην Αλεξάνδρεια συνάντησε τους πρώτους μοναχούς. Γνωρίζουμε από πληροφορίες ότι εκεί φάνηκαν οι πρώτοι αναχωρητές και ασκητές. Ακόμη και ο πρώτος μεγάλος γνώστης και αναχωρητής, ο Μέγας Αντώνιος, άρχισε την άσκησή του έξω από τη γεννήτρια του πόλη, την Μέμφυδα. Έπειτα ζήτησε μακρινότερη έρημο προς την Ερυθρά θάλασσα, στο Πισπύρ, για να μείνει μόνος με το Θεό και τους αγώνες του με τον Σατανά. Είναι όμως βέβαιο πως δεν κατάφερε να μείνει ανενόχλητος ο Αντώνιος. Από τις πρώτες κιόλας δεκαετίες του 4ου αιώνα τον επισκέπτονταν πολλοί που ήθελαν τη συμβουλή του, που ήθελαν να τον μιμηθούν. Έτσι, μέχρι τα μέσα του αιώνα τούτου, οι ασκητές των ερήμων της Αιγύπτου είχαν γίνει χιλιάδες. Η αύξηση των μοναχών γενικώς τον 4ο αιώνα έμοιαζε με ποτάμι που γρήγορα φούσκωσε και πλημμύρισε τον τότε χριστιανικό κόσμο. Ιδιαίτερα όμως το ποτάμι τούτο ήταν ισχυρό στην Αίγυπτο. Δύο ήσαν τα μεγάλα ζωντανά κέντρα που μαγνήτιζαν όσους είχαν ασκητικές και μοναστικές τάσεις. Το πρόσωπο του Αγίου Αντωνίου και το πρόσωπο του Αγίου Παχωμίου. Και τα δύο έλαμπαν τόσο που κάθε τους φωτεινή ακτίνα γινόταν ένας δρόμος για να φέρνει κοντά τους νέους μιμητές. Δεν ευτύχησε όμως ο βασίλειος να γνωρίσει το Μέγα Αντώνιο, γιατί είχε πεθάνει στις 17 Ιανουαρίου του 356 σε ηλικία 105 ετών. Δεν ξέρουμε ακόμη αν γνώρισε διαδόχους του Παχωμίου 346, που ο οποίος είναι ο πρώτος ιδρυτής μοναστηριού οργανωμένου, ενώ ο Αντώνιος είναι ο πρώτος μεγάλος δάσκαλος του αναχωρητικού βίου, ο καθηγητής της ερήμου, όπως τον έλεγαν. Πάντως, όταν ο Μέγας Βασίλειος επισκέφτηκε την Αίγυπτο, υπήρχαν πολλά παχωμικά μοναστήρια στην Άνω Αίγυπτο, τη Βένηση και αλλού. Τα πρώτα είχαν ιδρυθεί από τον ίδιο τον Παχώμιο από το 323 μέχρι το 346. Όσα κείμενα έγραψε αργότερα ο Βασίλειος για την οργάνωση του μοναχικού βίου δεν δείχνουν επίδραση από τις συνήθειες των παχωμιανών μοναστηριών. Σημαίνει άραγε τούτο πως δεν τα επισκέφτηκε? Ίσως γιατί και αυτά ήσαν πολύ απομακρυσμένα από τον κουρασμένο Βασίλειο. Ήσαν στην Άπο Αίγυπτο, στην Ταβένηση. Η παράδοση όμως και η φήμη του Παχωμίου κυκλοφορούσαν σε όλη την Αίγυπτο και πιο πέρα από αυτήν. Επομένως ο Βασίλειος οπωσδήποτε γνώριζε τον παχωμιανό μοναχισμό στο πρόσωπο διαφόρων μοναχών και αν ακόμη δεν έγινε σε παχωμιανό μοναστήρι. Η Αίγυπτος ολόκληρη παρουσιαζόταν στα μάτια του Βασιλείου σαν έρημος με πάρα πολλές οάσεις πνευματικού αγώνα για τελείωση. Μία χώρα με πλήθος πανδοχεία του Αγίου Πνεύματος. Ήταν στιγμές που κυριολεκτικά δεν ήξερε ποιο δρόμο να πρωτοπάρει
έπεφτε σε βαθιά συλλογή και γέμιζαν τα μάτια του δάκρυα, ψελίζοντας «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έφερες εδώ. Σε ευχαριστώ που με οδηγείς στα πρόσωπα που σε ζουν και σε εκφράζουν». Ο ίδιος μας γράφει πως βρήκε αθλητές του Θεού γύρω στην Αλεξάνδρεια και στη λοιπή Αίγυπτο. Φαίνεται όμως ότι δεν άντεξε το σώμα του να ταξιδέψει σε όλες αυτές τις ασκητικές οάσεις. Πάντως, επισκέφτηκε πολλές. Και δεν πρόκειται για επισκέψεις τυπικές. Κοντά στους ασκητές και τους αναχωρητές πέρασε μήνες ολόκληρους. Όλη την άνοιξη, το καλοκαίρι και μέρος από το φθινόπωρο του 357. Με άλλα λόγια, δεν έβλεπε απλώς τι συνέβαινε, σπούδαζε κυριολεκτικά ό,τι έβλεπε με υπομονή και αδιάλειπτη προσευχή. Τον βλέπουμε κάθε τόσο στη ράχη της καμήλας να πυρπολείται από το φοβερό ήλιο της ερήμου, να καίγεται ώρες-ώρες από τη δίψα, να λιώνει τον ασθενικό του σώμα στην απότομη αναλλαγή της μεγάλης ζέστης την ημέρα και του κρύου τη νύχτα. Τις περισσότερες ώρες ζούσε μία έξαρση, την έξαρση που δίνει στο νεοφώτιστο το φως που αναζητούσε. Μπορεί να υπέφερε, μα χανόταν σε ό,τι κάθε φορά του απεκάλυπτε το Άγιον Πνεύμα. Κάθε τόσο βρισκόταν σε νέα πρόσωπα, σε άλλους ασκητές, που με το δικό τους τρόπο ανέβαιναν τα σκληρά μονοπάτια της αρετής και ζούσαν με ιδιαίτερο τρόπο πάντα μέσα τους τον ίδιο Θεό. Ό,τι πιο πολύ συγκλώνησε το σπουδαστή Βασίλειο ήταν ο αδυσόπιτος αυτός αγώνας των ασκητών. Η αμεσότητα του πνευματικού αγώνα τον συνέπαιρνε, τον γέμιζε θαυμασμό. Είχε αρχίσει κιόλας να εφαρμόζει ό,τι έβλεπε. Οι ασκητές εδώ πάλευαν σώμα με σώμα με τον Σατανά και δεν αστειεύονταν καθόλου. Πάλευαν υπέρ του Θεού τους και ήξεραν καλά πως αν δεν τους βοηθούσαν θα υποτάσσονταν στον Σατανά. Νικητής θα ήταν μόνο ένας. Το μεγαλείο και η σκληρότητα της πάλης αυτής ήσαν τόσο έντονα που τρόμαζαν το βασίλειο. Τότε δινόταν στην προσευχή με το Άγιο Πνεύμα, τον οδηγούσε στον ασκητή που ζούσε στιγμές νίκης, που ζούσε την ειρήνη χαρισμένη από το ίδιο το Πνεύμα, που είχε πλημμυρίσει από το Θείο Φως και ήταν πλέον και αυτός φως, απόλαυση, χαρμονή προσώπου του Θεού. Πόσες ανεπανάληπτες στιγμές, πόσες βαθιές και θείες εμπειρίες χαρίστηκαν στον άνδρα που όλα τα έδινε για το Θεό. Συνερχόταν καμιά φορά από το θαυμασμό και την κατάνοιξη που το έφερναν οι αγώνες και τα θεία χαρίσματα των ασκητών και γινόταν τότε ο παρατηρητής. Εξέταζε τα πάντα με προσοχή. Κρατούσε και κάποιες σημειώσεις. Τον ενδιέφεραν όλες οι λεπτομέρειες, γιατί αυτές έφερναν το αποτέλεσμα. Κατέγραφε στο μυαλό του και στα χαρτιά την εγκράτεια στην τροφή των ασκητών. Σημείωνε την καρτορικότητα στις κακουχίες. Αλλού εκπλησόταν για την αντοχή του στη διάρκεια της προσευχής. Παρατηρούσε ότι πολλοί δεν λύγιζαν στην ανάγκη του ύπνου, λες και είχαν κατανικήσει τις ανάγκες της φύσεως. Υπήρχαν ασκητές που κρατούσαν την ψυχική τους εφορία, δεν παρασύρονταν σε καιρό πείνας, δίψας, κρύου και γύμνιας. Έβλεπε κυριολεκτικά, λίγο με μάτια νεοπλατωνικού, τους ασκητές να μην επιτρέπουν καμιά φροντίδα για το σώμα, σαν να ήταν αυτό κάτι ξένο από τον εαυτό τους. Περιπλανιόταν σε σπήλαια και απόμακρες καλύβες,
όπου υπήρχαν αναχωρητές και μοναχοί. Συγχρόνως ανανέωνε αποφάσεις και έπαιρνε καινούργιες. Να μιμηθεί και ο ίδιος τους οσίους αυτούς αθλητές. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η συγκλονιστική σπουδή της ερήμου δεν έμοιαζε με τις άλλες. Στην Κεσάρια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα μελετούσε με πάθος ό,τι συνέλαβε το ανθρώπινο πνεύμα. Στην έρημο σπούδασε με πάθος την καινή ζωή, καινούρια ζωή, που γεννήθηκε στον αγωνιστή ασκητή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκεί μάθαινε τη σοφία. Εδώ μάθαινε τα θεία πράγματα. Εκεί έπαιρνε τη σοφία για να την χρησιμοποιήσει στο έργο του. Εδώ έπαιρνε την ασκητική παράδοση για να ζήσει. Στην έρημο δεν ζητούσε πλέον σοφία, αλλά ζωή έμπρακτη. Ναι, για ποιο λόγο έπεφτε στα γόνατα και ζητούσε από το Θεό να γίνει ο ίδιος σαν τους ασκητές της Αιγύπτου. Έτσι περιοδεύοντας την έρημο και αφουγκραζόμενος τον παλμό της ασκήσεως, απόκαμε σωματικά. Πήρε την απόφαση να γυρίσει στην Αλεξάνδρεια. Η πόλη βρισκόταν, καθώς είπαμε, στα χέρια των αριανοφρόνων, των αιρετικών. Δεν είχε να κάνει πολλά σε αυτήν. Ο επίσκοπός της ήταν αιρετικός και οι περισσότεροι επίσκοποι της περιοχής το ίδιο. Μερικοί βέβαια προσποιούνταν μόνο τον φιλοαριανό ή δεν ομολογούσαν φανερά την ορθοδοξία τους για να μην εξοριστούν, για να μην πάθουν χίλια δυο κακά. Αναμφίβολα ο Βασίλειος γνωρίστηκε με εκκλησιαστικούς άνδρες διαφόρων τάσεων. Δεν έχουμε όμως πληροφορίες γι' αυτό. Πριν αφήσουμε τη χώρα του Νείλου, για να συνεχίσουμε την περιπλάνηση του Βασιλείου, πρέπει να μιλήσουμε και για μια άλλη εμπειρία του. Είναι η εμπειρία του Διωγμού, τον οποίον ο Μέγας Βασίλειος γνώρισε στην Αίγυπτο. Ήταν κάτι που δεν θα το λησμονούσε ποτέ. Όλοι ξέρουμε, και φυσικά και ο Βασίλειος το γνώρισε καλά, πως οι διωγμοί σταμάτησαν μετά το 313, για να δώσουμε μια συμβατική χρονολογία. Η ρωμαϊκή εξουσία, στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αγκάλιασε τους χριστιανούς και πάσχησε να τους αναδείξει πολίτες, όχι απλώς ίσους προς τους ειδωλολάτρες, αλλά και κάπως ευνοούμενούς της. Μερικά όμως χρόνια μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325 στην Νίκαια, ο ίδιος ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος νόθευσε τη στάση του απέναντι στην Εκκλησία και ενώ στη Σύνοδο βοήθησε τους Ορθοδόξους, τώρα έπαιρνε το μέρος των αιρετικών που του έγιναν απαραίτητοι σύμβουλοι και κόλακες. Οι Ορθόδοξοι κατά κάποιο τρόπο έπεσαν στη δυσμένειά του. Ο Μέγας της Ορθοδοξίας, ο Αθανάσιος, ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και εξορίστηκε. Το ίδιο και όσοι τον ακολουθούσαν. Τα πράγματα πήραν το χειρότερο με το γιο του, τον διάδοχο του Κωνσταντίνου, τον Κωνσταντίο 337 με 361. Αυτός έγινε πέρα για πέρα όργανο των αιρετικών αριανών και εκτελούσε με ζήλο τις υποδείξεις τους. Έτσι, κορυφώθηκαν οι διωγμοί των Ορθοδόξων. Φωτιά και τσεκούρι σε όσους ομολογούσαν την πίστη της Συνόδου της Νίκαιας. Σε όσους έδειχναν φιλία στον Αθανάσιο. Η Αλεξάνδρεια στους διωγμούς αυτούς είχε τη μερίδα του Λέοντος. Επειδή σε αυτήν κυριαρχούσε η μορφή του Αθανασίου, εκεί βρίσκονταν και το κέντρο αντιστάσεως, το κέντρο της Ορθοδοξίας. Έπρεπε λοιπόν να χτυπηθεί. Η εξουσία με τη συμπαράσταση του φανατισμένου αιρετικού όχλου δεν δίστασε. Συνέλαβε ορθόδοξους κληρικούς. Τους κακοποίησαν, τους εξεφτέλησαν, τους πέταξαν στους δρόμους γυμνούς και μισοπεθαμένους. Κάποιοι από αυτούς δεν άντεξαν. Πέθαναν και έγιναν μάρτυρες της πίστεως. Άλλοι κατόρθωσαν να φύγουν μόνοι τους και άλλοι εξορίστηκαν επίσημα.
Στις μεγάλες πόλεις έμειναν όσοι κληρικοί ασπάστηκαν την αίρεση και όσοι προτίμησαν να γίνουν κρυπτοορθόδοξοι. Ακόμη λαϊλατήθηκαν και ορισμένοι ορθόδοξοι ναοί. Βεβηλώθηκαν άγιες τράπεζες και ιερά σκεύη, διασύρθηκαν ασκητές και ασκήτριες. Έγινε ό,τι δεν είχε γίνει στους φρικτούς διωγμούς των περασμένων αιώνων από τους ειδωλολάτρες. Οι έρημοι της Αιγύπτου φιλοξενούσαν πλήθος ορθοδόξων εξορίστων, φυγάδων αυτοεξόριστων. Ο Μέγας Βασίλειος τους γνώρισε. Από τα πικραμένα χείλη τους έμαθε όλα τα παραπάνω. Γέμισε και ο ίδιος πίκρα. Ώρες-ώρες λιποψυχούσε μπροστά στο φοβερό αυτό δράμα. Δεν απογοητεύτηκε όμως, η δυνατή ψυχή του ενισχύθηκε από το Άγιο Πνεύμα. Έκανε την εμπειρία αυτή μάθημα. Απ' όλα διδασκόταν. Η έρημος λοιπόν του έδινε κι άλλο ένα μάθημα. Άσκηση δεν είναι μόνο να υποφέρεις την νηστεία και να πολεμάς τους λογισμούς. Είναι και να υπομένεις και να υποφέρεις τους διωγμούς. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Η ώρα της επιστροφής πλησίαζε. Η Αλεξάνδρεια δεν τον κρατούσε. Οι μέρες και οι νύχτες του στον Ξενώνα δεν περνούσαν. Έκανε μερικές τελευταίες επισκέψεις. Βιβλιοθήκη, ναοί, ορθόδοξοι επίσκοποι και ιερείς. Βιαζόταν και για έναν ακόμη σοβαρό λόγο. Όσα σπούδασε δεν τα άντεχε, δεν τα χωρούσε ο νους του. Έπρεπε να αλαφρώσει, να τα κάνει ζωή, να τα εκφράσει, να τα εφαρμόσει στον ίδιο τον εαυτό του. Έτσι ένα πρωινό του Οκτωβρίου, μάλλον, πήρε το δρόμο της επιστροφής. Όταν απομακρύνθηκε αρκετά και το καραβάνι βρισκόταν σε ένα λόφο, γύρισε να δει για τελευταία φορά την πόλη του Μεγαλέξανδρου, τη φημισμένη Αλεξάνδρεια.
ήρθαν στο νου του μνήμες τρανές. Ο Μωυσής και ο εκλεκτός λαός του Κυρίου της παλαιάς εποχής, τα πολυόνυμα φιλοσοφικά και θρησκευτικά κινήματα μέχρι το φοβερό γνωστικισμό. Νόμισε πως είδε σε κάποιο δρομάκι να πορεύεται ο Ευαγγελιστής Μάρκος, η νέα εποχή. Έπειτα ήρθαν όλα, το ένα μετά το άλλο, πολύ βιαστικά. Ο περίεργος εκείνος δάσκαλος, ο Πάντενος, ο μαθητής του Κλίμης, μπερδεύτηκε λίγο χωρίς να το καταλάβει με τον γνωστικισμό. Το μυαλό του στάθηκε στον Οριγένη πιο πολύ. Είχε ακούσει για αυτό το μεγάλο δάσκαλο από τη γερόντισσα Μακρίνα, που τους είχε μιλήσει για αυτόν ο Γρηγόριος ο Θαυματουργός στην Οκεσάρια. Δεν ήξερε όμως για αυτόν πολλά πράγματα. Ήξερε μόνο γενικά πως είχε αναστατώσει, είχε διχάσει και είχε συγχρόνως πλουτίσει την εκκλησία. Κάτι περίεργο και μεγάλο υπήρχε στην υπόθεση Οριγένης. Τι άραγε? Παιδεύτηκε λίγο να σκέπτεται. Δεν έβρισκε όμως τίποτε και παραμέρισε τη σκέψη του από αυτόν. Αργότερα, πολύ αργότερα, έπειτα ο Διονύσιος Αλεξανδρίας. Δεν στάθηκε το μυαλό του γιατί δεν ήξερε πολλά για αυτόν. Στον Αθανάσιο όμως, ναι, σε αυτόν στάθηκε πολύ. Είχε ακούσει πολλά για αυτόν τον Μεγάλο Αθανάσιο. Η Εκκλησία ολόκληρη μιλούσε για αυτόν. Ήταν το πρόσωπό της, ο εκφραστής της. Κάτι αισθάνθηκε να τον πνίγει. Ήταν η πίκρα, η λύπη που δεν τον είδε. Πόσο ήθελε να σκύψει να του φιλήσει το χέρι, να χαϊδεύει με τα μάτια του την ιερή εκείνη κεφαλή. Δεν πειράζε, ας μην του μιλούσε ο Αθανάσιος, ας μην τον αξίωνε σε καμιά συζήτηση. Μόνο να τον έβλεπε. Θα άσκυβε λίγο πιο κοντά του, ήταν σίγουρος γι' αυτό, θα άκουγε το πώς χτυπούσε η καρδιά του ορθόδοξα. Θα άκουγε πόσο το μυαλό του δούλευε ορθόδοξα, πόσο ήταν ολόκληρος ορθοδοξία. Είχε ακούσει τότε πως ο γέροντας Αθανάσιος, ο Άγιος της Εκκλησίας αυτός, ήταν τότε γύρω στα 62 του χρόνια. Μα η σύνεσή του και ο φωτισμός του έκανε τους πουστούς να τον θεωρούν γέροντα 162 χρονών. Είχε βλέμμα πιο δυνατό και από του αετού. Σε μαγνήτιζε, σε καθήλωνε. Λέγανε μάλιστα πως κάποτε δεν τον δεχόταν σε ακρόαση ο αυτοκράτορας. Τότε βγήκε απρόσμενα στο δρόμο του εφήπου αυτοκράτορα, έπιασε τα χαλινάρια του αλόγου του και όταν ο Αθανάσιος τον ανάγκασε να τον κοιτάξει κατάματα, ο αυτοκράτορας τα έχασε και άκουσε προσεκτικά τον ιεράρχη. Τέτοια και άλλα πολλά ανάδευαν στο νεανικό μυαλό του βασιλείου. Ένα μόνο τότε δεν στοχάστηκε, πως μετά από 16 χρόνια ο Βασίλειος θα γινόταν ό,τι τώρα ήταν ο Αθανάσιος. Θα γινόταν η κεφαλή της Ορθοδοξίας. Η κούραση και ο θόρυβος του καραβανιού τον έβγαλαν από τη γλυκόπικρη αναπόληση. Έπρεπε άλλωστε να προγραμματίσει το υπόλοιπο ταξίδι. Δεν θα πήγαινε κατευθείαν στην Κεσάρια. Από χαρακτήρα ήταν αχόρταγος στη μαθητεία. Οι φήμες έλεγαν ότι στην Παλαιστίνη και τη Συρία γενικά ζούσαν περίφημοι ασκητές. Ένιωσε την ανάγκη να τους γνωρίσει. Τίποτα δεν το συγκινούσε περισσότερο από το να συναντάει πρόσωπα δουλεμένα στην αρετή. Αισθανόταν αγαλίαση όταν γνώριζε πρόσωπα που χωρίς να μιλούν φανέρωναν το Θεό. Και οι πληροφορίες του ήσαν σοβαρές. Στην Παλαιστίνη, εδώ κυριαρχούσε η φήμη του οσίου Ιλαρίωνα.
Από την εποχή εκείνη ασκήτευε στο βουνό Πιλούσιο, το οποίο είχε κιόλας ο βασίλειος αφήσει πίσω του. Ξεπέζεψε στην περίφημη παραλιακή πόλη Γάζα και άφησε το μεγάλο καραβάνι να συνεχίσει το δρόμο του. Τακτοποίησε τα λίγα πράγματά του σε ένα πανδοχείο, ζήτησε οδηγό για ζώο και βγήκε από την πόλη. Εδώ είχε ασκητέψει για μερικά χρόνια ο Ιλαρίων, κατά πάσα πιθανότητα το 371. Γύρω του μαζεύτηκαν με ζήλο πολλοί μιμητές. Μερικούς από αυτούς γνώρισε τώρα ο βασίλειος προσωπικά. Είχαν τόσα πολλά να του πούν για την αυστηρότητα της ασκήσεως του γέροντά τους και για τις χάρες που έλαβε από το Θεό. Ακόμη διηγήθηκαν στο βασίλειο και μερικές αλλιώτικες περιοδίες του Ιλαρίωνα. Επισκέπτονταν δηλαδή περιοχές με ειδωλάτρες κατοίκους, θεράπευε αρρώστους και με το κήρυγμά του τους έφερνε στην εκκλησία. Ένας ασκητής ιεραπόστολος. Αυτό ήταν μερικές φορές ο Ιλαρίων. Ο συνδυασμός μοναχισμού και ιεραποστολής. Άσκηση και δραστηριότητα εξωτερική. Οι διηγήσεις για την τέτοια δράση του Ιλαρίωνα τράβηξαν πολύ το ενδιαφέρον του βασιλείου. Ήταν λοιπόν δυνατός ένας τέτοιος συνδυασμός? Χωρίς να το καταλαβαίνει, το σκεπτόταν όλο και περισσότερο. Άσκηση και δράση μαζί. Το πνεύμα του αναπαυόταν στη λύση αυτή, μα δεν το συνειδητοποιούσε ακόμη. Ό,τι σκεπτόταν δυνατά ήταν μόνο η αυστηρή άσκηση και ο μοναχισμός. Γύρισε στη Γάζα και ετοιμάστηκε πάλι για ταξίδι. Η πορεία του ήταν γεμάτη από σταθμούς. Στην Κεσάρια της Παλαιστίνης θυμήθηκε πάλι τον Οριγένη, γιατί εδώ ίδρυσε τη σχολή του όταν τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια. Εδώ δίδαξε το Γρηγόριο Νεοκεσαρίας, στον οποίον μαθήτευσε η γιαγιά του Μακρίνα. Να μια πολυσήμαντη νοητή γραμμή μαθητείας. Οριγένης, Γρηγόριος, Μακρίνα, Βασίλειος. Συνέχισε τον παραλιακό δρόμο που όλος ήταν στην περιοχή της Συρίας. Ο ίδιος λέει ότι επισκέφτηκε ασκητές στην Κύλη Συρία, δηλαδή στην περιοχή από τη σημερινή τουρκική Αλεξανδρέτα μέχρι την Νεκρά θάλασσα. Πέρασε από την Τύρο, τη Σιδώνα και άλλες πόλεις της αρχαίας Φινίκης. Βαδίζοντας πάντα βόρεια, έφτασε στις Συριακές πόλεις Έμεσα, Λαοδίκια και Αντιόχεια. Στην περιοχή της τελευταίας, της Αντιόχειας δηλαδή, υπήρχαν σύμφωνα με την παράδοση αρκετοί ασκητές. Στην Αντιόχεια παίρνει διαφορετικό δρόμο. Αυτός δεν οδηγεί στην πατρίδα του. Το δρομολόγιο του καθορίζεται πάλι από τις φήμες για μοναχούς και ασκητές. Οι φήμες λοιπόν τον φέρουν στα ενδότερα, προς την Περσία. Βάδιζε τώρα ο βασίλειος ανατολικά. Ο ίδιος λέει ότι γνώρισε μοναχούς στη Μεσοποταμία, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη πόλη και τόπο. Αν πάντως έφτασε στις περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στον Εφράτη και τον Τίγρη ποταμό, γι' αυτό λέγεται Μεσοποταμία, τότε έκανε μεγάλα και φοβερά κοπιαστικά ταξίδια. Η περιοχή αυτή απέχει πολλά χιλιόμετρα από την Αντιόχεια. Είχε πράγματι παράδοση μοναστική,
και την επισκέφτηκε 2-3 μήνες νωρίτερα και ο Ευστάθιος. Οι εντυπώσεις του από τους μακρινούς αυτούς τόπους δεν καταγράφονται. Σίγουρο μόνο είναι ότι και εδώ θαύμαζε το ζήλο των ασκητών. Κοντά τους έζησαν νέες εμπειρίες. Οι τόποι της Μεσοποταμίας, στο τμήμα της, νομίζουμε πως σήμερα ανήκει στο κράτος της Συρίας, του φάνηκαν όμορφοι και κάποτε φιλόξενοι. Δεν κατάφεραν όμως να τον κρατήσουν. Είχε κιόλας προγραμματίσει την εφαρμογή των ονείρων του για μοναχισμό και άσκηση. Και ήταν άνθρωπος του προγράμματος και της συνέπειας. Έπρεπε λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Άλλωστε πλησίαζε πλέον ο χειμώνας. Και δεν ήταν μόνο η ασθενική του κράση που θα δοκιμαζόταν, οι δρόμοι στα παλιά εκείνα χρόνια έκλειναν το χειμώνα. Η διάβαση από κράτος σε κράτος γινόταν το χειμώνα σχεδόν αδύνατη, όσο απομακρύνονταν κανείς από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του ρωμαϊκού κράτους. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν, ο Βασίλειος γύρισε πάλι στην Αντιόχεια και από εκεί συνέχισε για την Κεσάρια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο τελείωσε το πολύμηνο ταξίδι σπουδής του Βασιλείου. Η στροφή του προς Ανατολάς τον είχε κάνει πλουσιότερο, συνετότερο και προπαντός πιο αποφασισμένο να δοθεί στην άσκηση. Αλλά και πάλι δεν αισθανόταν απόλυτα έτοιμος. Προς το τέλος του φθινοπόρου, ο Βασίλειος έφτασε στην Κεσάρια. Οι φίλοι του και γνωστοί του τον καλωσόρισαν. Κανείς όμως από αυτούς δεν έτρεφε αυταπάτες. Ήταν πια τόσο σίγουροι πως δεν θα τους άκουγε, ώστε μόνο δεν δοκίμασαν να του υποδείξουν τι έπρεπε να κάνει, αλλά δεν τόλμησαν ούτε να τον παρακαλέσουν να μείνει κοντά τους. Εκείνοι βέβαια τον ήθελαν στην Κεσάρια. Αλλά στα μάτια του έβλεπαν την αδημονία. Την αδημονία για αναχώρηση από τον κόσμο. Να όμως που αυτό δεν μπορούσε να γίνει αμέσως, οι ταλαιπωρίες του πολύμινου ταξιδιού, η νηστεία και η πολλή εργασία
τον οδήγησαν στην αρρώστια που δεν ήταν σύντομη. Αλλά η αρρώστια του αυτή τον εμπόδισε και στο να συναντήσει το σεβαστό του Ευστάθιο και σε άλλα πολλά. Αυτός έμαθε πως ο Βασίλειος τον είχε πάρει κατά πόδας. Επιστρέφοντας λοιπόν από το δικό του μεγάλο ταξίδι στην Ανατολή, μέσω Περσίας και Αρμενίας, πέρασε από την Κεσάρια και άφησε μία επιστολή για τον Βασίλειο. Ο Βασίλειος απάντησε με δική του επιστολή, που είναι η πρώτη στη συλλογή των επιστολών του. Η επικοινωνία του με τον Ευστάθιο του δίνει μεγάλη ευχαρίστηση. Στεναχωριέται όμως πολύ, γιατί ο χειμώνας θα καταφτάσει και δεν θα τον αφήσει να πάει κοντά του στη Σεβάστια. Σ' όλη τη σύντομη ζωή του βασιλείου, η αρρώστια και ο χειμώνας θα γίνουν οι αδυσόπιτοι εχθροί των κινήσεών του. Μένει από ανάγκη στο σπίτι του στην Κεσάρια. Για την ώρα δεν μπορεί να σκεφτεί ταξίδι προς τη Σεβάστια και τα Άνισα. Αν όμως δεν μπορεί να βρει προσωπικά τον Ευστάθιο, μπορεί να του στείλει γράμμα, και αυτό κάνει αμέσως. Τώρα που όλα στο μυαλό του είναι νοπά, η ανάγκη να συναντήσει τον Ευστάθιο, οι εμπειρίες της Ανατολής, έτσι γράφει το πρώτο του γράμμα από όσα εμείς γνωρίζουμε. Είναι ένα κείμενο στρωτό, αλλά δείχνει και νεανική βιαιότητα. Τα συναισθήματά του συνοθούνται να εκφραστούν και ο λογισμός του είναι ταχύς. Αθέλητα ίσως η επιστολή δίνει την εντύπωση ότι για τον Βασίλειο Ευστάθιος συμβόλιζε το ασκητικό και μοναστικό πνεύμα, τουλάχιστον στη Μικρά Ασία. Γι' αυτό και επιγόταν να τον συναντήσει. Γι' αυτό του στέλνει την επιστολή αυτή, στην οποία διηγείται ότι ταξίδεψε στην Ανατολή. Βρισκόμαστε ήδη στο τέλος του φθινοπόρου του 357, τότε που η επιθυμία του βασιλείου για άσκηση είχε πάρει μορφή αποφάσεως. Να όμως που ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου δεν αλλάζει εύκολα, γράφοντας έρχεται και ξανάρχεται στη γλώσσα του η ορολογία την οποία σπούδαζε τόσα χρόνια και με την οποία συχνά σκεπτόταν. Και δεν είναι τόσο αθώες οι λέξεις «επίρρεια τύχης», «ημαρμένη», «ανάγκη», «μοίρα», όπως τις χρησιμοποιεί εδώ αυτός, που μάλιστα στο ίδιο γράμμα δηλώνει πως χάριν της ασκήσεως εγκατέλειψε την Αθήνα, δηλαδή τον κόσμο που εκφράζουν οι λέξεις αυτές. Βέβαια, ο Βασίλειος, στο τέλος της επιστολής του, βάζει κάπως τα πράγματα στη θέση τους. Πρέπει να ευγνωμονούμε το Θεό για τις ευεργεσίες και να μην διαμαρτυρόμαστε για τα δυσάρεστα, γράφει. Μένει όμως μια αίσθηση εθνικής νοοτροπίας, άλλωστε πολύ φυσική. Ο Βασίλειος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, δεν είχε ακόμη βαπτιστεί. Δεν είχε δοθεί ολοκληρωτικά στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Αυτά θα γίνουν ουσιαστικά από εδώ και πέρα. Κι αν μέχρι σήμερα χρησιμοποιήσαμε για τον Βασίλειο τη φράση «ιερός άνδρας», το κάνουμε καταχρηστικά και από το θαυμασμό στο μεγάλο άνδρα που είχε αγωγή χριστιανική, καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και μεγάλο ζήλο για την άσκηση, αλλά ούτε με τον Χριστό είχε ακόμα ενωθεί στο βάπτισμα, ούτε μοναχός ήταν.
χειμώνας δείχνει όλο και περισσότερο τα δόντια του και ο Βασίλειος βρίσκει ευκαιρία να συλλογιστεί. Πάλι και πάλι το ίδιο θέμα. Η άσκηση. Πώς όμως θα την πραγματοποιήσει? Θα συμβουλευτεί και άλλους ασκητές, μόνος ή με άλλους? Τι θα γίνει με το θέμα του φίλου του Γρηγορίου? Πόσο η σκέψη του, αλλά μόνο αυτή, το είναι του ολόκληρο, αναπαύεται στο όνομα τούτο. Μόλις ο νους του φτάνει στον αγαπημένο Γρηγόριο, γαλινεύει. Η όμορφη εκείνη ψυχή ασκεί επάνω του ευεργετική επίδραση. Συχνά ο Βασίλειος μαλώνει τον Γρηγόριο, γιατί έχει κάτι απρόσμενες εκρήξεις που του δημιουργούν προβλήματα. Αλλά όμως, να που η παρουσία του στην παρουσία του βρίσκει παρηγοριά. Από τα πρώτα πράγματα που έκανε μόλις γύρισε από την Ανατολή ήταν να γράψει στο Γρηγόριο ή τουλάχιστον να τον ειδοποιήσει πως γύρισε. Δυστυχώς όμως μια τέτοια επιστολή δεν σώζεται. Ο Γρηγόριος, όπως ξέρουμε, ήταν απασχολημένος στην πατρίδα. Οι γονείς του ήσαν γέροντες και χρειάζονται τη στοργή του. Οικογενειακά και άλλα προβλήματα τον κρατούσαν εκεί. Πολλές φορές του ήρθε να τα παρατήσει όλα, να τρέξει στο φίλο του Βασίλειο και να του πει «Εμπρός, αδελφέ, πάμε να βρούμε ασκητήριο». Αρκετά βασανιστήκαμε στον κόσμο. Δεν αντέχω τον κόσμο. Δεν αντέχω τη ζωή χωρίς άσκηση και χωρίς εσένα. Δεν το έκανε όμως. Ήταν πολύ ευαίσθητος για να εγκαταλείψει τους γονείς του και τους χριστιανούς της Νανζιανζού. Πολύ αργότερα, μάλιστα, το 382, θα πει σχεδόν καθαρά ότι τα βάσανα και τα λεπορίες της ζωής του οφείλονται στο ότι η εποχή εκείνη, την εποχή εκείνη, δεν μπόρεσε να τα αφήσει όλα και να γίνει ασκητής μαζί με τον Μέγα Βασίλειο. Αλλά ας γυρίσουμε στο Βασίλειο. Εκεί συνάντησε μερικούς φίλους. Μίλησε μαζί τους για τα σχέδιά του ή μάλλον για τα προβλήματά του, την άσκηση και άλλα. Άλλοι από αυτούς τον κατάλαβαν και άλλοι όχι. Πολλοί αισθάνθηκαν και απογοήτευση. Ήσαν εκείνοι που ήθελαν να τον βλέπουν να αγορεύει και να θριαμβεύει στα δικαστήρια, να διδάσκει και να σαγηνεύει στις ανώτερες σχολές. Και τώρα τους έλεγε πως θέλει να κλειστεί σε μια καλύβα μόνος του, μόνος του να κάνει άσκηση και να επικοινωνεί μόνο με το Θεό. Οι κινήσεις του Βασιλείου το χειμώνα του 357-58 δεν ήσαν συχνές. Οι έξοδοί του λίγες. Εξαίρεση γινόταν μόνο για τον επίσκοπο Διάνο. Τον επισκεπτόταν όσο μπορούσε συχνότερα. Από νέος είχε στο γέροντα τούτο μεγάλο σεβασμό. Τώρα μάλιστα αισθανόταν για αυτόν και απέραντη στοργή. Ο Διάνος, ο επίσκοπος, άξιζε και τα δύο. Ποιος ήταν όμως ο Διάνος? Για την ιστορία ίσως μικρός, για το Βασίλειο όμως μεγάλος. Τον είχε γνωρίσει από τα παιδικά του χρόνια. Θυμάται από τότε πόσο εντυπωσίασε την απαλή του ψυχή ο επίσκοπος εκείνος. Τον θυμάται πάντοτε σε βάσμιο και συγχρόνως μεγαλόπρεπο. Στο φέρσιμό του, στην ιεροπρέπεια που γινόταν ακόμη μεγαλύτερη όταν ντυνόταν τα επισκοπικά του άμφια και λειτουργούσε. Στο πρόσωπο του γέροντα αυτού διέκρινε κανείς αγαθότητα και όλοι
χαίρονταν να κάθονται κοντά του. Παρά το αξίωμά του και την μεγαλοπρέπειά του, είχε μια ελκυστική απλότητα. Οι τρόποι του ανεπιτίδευτοι. Εκφραζόταν ελεύθερα και με ειλικρίνεια. Στο απέριτο δωμάτιό του δεν έβρισκε ο επισκέπτης επισημότητα κουραστική, αλλά θαλπορή και αγάπη που ανέβλεζαν από γενναία καρδιά. Και στις πιο δύσκολες στιγμές το πρόσωπο του ιεράρχη έμενε ήρεμο και πράο. Όταν στεναχωριόταν με τους ανθρώπους, έμενε ευπρεπής και αόργητος. Συνδύαζε χαμόγελο και σεμνότητα, έντονη χαρά και σύνεση. Ήταν ωραίος επίσκοπος και ιερός άνδρας. Κι όμως η χαριτωμένη αυτή μορφή δεν απέφυγε τον πειρασμό. Στη σύγχυση της εποχής εκείνης δεν τα κατάφερε να βρεθεί άτρωτος. Παρασύρθηκε το 360 και υπέγραψε σύμβολο πίστεως που δεν ήταν ορθόδοξο. Γιατί? Ίσως για να λάμψει το μεγαλείο της ψυχής του. Ο Βασίλειος διηγείται ότι ο γέρον, λίγο πριν από το θάνατό του, εξήγησε τη στάση του και για το ότι μετάνιωσε για αυτήν. Τον γέροντα λοιπόν αυτό, τον επίσκοπο Διάνο, επισκέφτηκε ο Βασίλειος πολλές φορές το χειμώνα του 357-358. Καθόταν κοντά στην απέριτη πολυθρόνα του και φανέρωνε όλους τους διαλογισμούς του χωρίς φόβο, χωρίς δισταγμό, με απλότητα και δίχως πάθος. Ο Διάνος δεν ήταν βέβαια κάποιος μεγάλος θεολόγος, κάθε άλλο. Η πείρα του όμως και η σύνεσή του τον έκαναν σπουδαίο ποιμένα. Ο Θεός χαρίζει πλούσια ποιμαντική δεξιότητα και φρόνηση σ' όσους τον αγαπούν και πονούν τον συνάνθρωπο. Έτσι, στους δύσκολους αυτούς μήνες του χειμώνα, ο Βασίλειος βρήκε στήριγμα στην ιερή τούτη μορφή. Το βάπτισμα, το μοίρασμα των κτημάτων. Κοντά στο Διάνο, ο Βασίλειος πήρε την απόφαση να βαπτιστεί. Ήταν και τούτο δείγμα της ευεργετικής επιδράσεως του γέροντα προς το αγαπημένο του πνευματικό τέκνο. Ολόκληρο το χειμώνα του 357 τον πέρασε στην Κεσάρια, καθυλωμένος τον περισσότερο καιρό, λίγο από αρρώστια και πιο πολύ από το κρύο. Όταν μπορούσε, βοηθούσε στο έργο του αγαθού επισκόπου. Δεν αποκλείεται μάλιστα να κατάφερε να επισκεφτεί τους δικούς του που ασκήτευαν στα Άνισα. Η Εμέλεια και η Μακρίνα του έδειξαν πόσο χάρηκαν για τις εμπειρίες της Ανατολής. Δεν στάθηκαν όμως εκεί. Ούτε λίγο ούτε πολύ του είπαν πως αργοπορούσε αδικαιολόγητα. Μιλούσε για την άσκηση και δεν είχε ακόμα βαπτιστεί. Έπρεπε να τελειώνει το συντομότερο. Αυτά του τα είπαν οι δύο ασκήτριες. Η Εμέλεια με στολγικό παρακλητικό βλέμμα. Η Μακρίνα με αυστηρά λόγια, όπως το είχε ξανακάνει τότε που ο Βασίλειος επέστρεψε από την Αθήνα. Στην εορτή των Θεοφανίων λοιπόν, το έτος 357 ή πολύ πιθανόν το Πάσχα του 358, ο Βασίλειος ενώνεται με τον Χριστό. Ανακαινίζεται και τώρα πλέον γίνεται ιερός, άγιος.
ήταν ένας μεγάλος σταθμός στη ζωή του μεγάλου βασιλείου που είχε φτάσει πλέον στα 29 του χρόνια. Σε ηλικία δυνάμεως, ορμής και μεγάλης δημιουργικότητος. Να όμως που δεν βιαζόταν να δημιουργήσει. Ακόμη δούλευε στο στάδιο της προετοιμασίας. Λες και τον καθοδηγούσε κάποιο χέρι, στο οποίο όμως είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ας τον πήγαινε λοιπόν όπου εκείνο ήθελε. Το ιερό βάπτισμα έγινε από τον επίσκοπο Διάνο, που τον χειροθέτησε μάλιστα και αναγνώστη. Ως αναγνώστης υπηρέτησε, όπως λέει, στην Εκκλησία για πολλά χρόνια, κάθε φορά που του δινόταν ευκαιρία. Υπηρέτησε δηλαδή ευκαιριακά και όχι τακτικά και συστηματικά. Πολλοί νομίζουν ότι ο Βασίλειος χειροτονήθηκε συγχρόνως και διάκονος, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται από τις πηγές. Θα λέγαμε όμως ότι όσο δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, άλλο τόσο δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε. Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 358 μπορούσε να κινείται ανετότερα. Η αρρώστια τον άφησε, το κρύο λιγόστευε. Η πνευματική του αρήμανση προχωρούσε. Ανέβαινε τα σκαλιά σταθερά και αταλάντευτα. Στα μάτια του μπροστά βρισκόταν ακόμη η άσκηση. Να ασκητέψει, να δοθεί στο θεωρητικό νηπτικό βίο των ασκητών. Τι θα γίνει όμως με τους βαρύς δεσμούς που είχε με τον κόσμο? Διάδος πτωχής. Έφερνε στις πλάτες του τεράστιο φορτίο από τον κόσμο. Φορτίο που τον έκανε να σκύβει, να έχει το κεφάλι χαμηλά, να βλέπει τη γη και δύσκολα τον ουρανό. Να όμως που σε μια γενναία στιγμή πέταξε μέρος από το φορτίο αυτό. Ήταν τότε που γύρισε από την Αθήνα και έπεσε άρρωστος. Τότε αναμέτρησε την πνευματική του πορεία και άρχισε να κλαίει τους κόπους του και τα νιάτα του που αφιέρωσε στη σπουδή της σοφίας του κόσμου. Τότε πήρε τη μεγάλη απόφαση να δοθεί μόνο, αποκλειστικά, στην αλήθεια του Ευαγγελίου και στην άσκηση. Δυστυχώς όμως, δεν ήταν μόνο η θύραθεν σοφία, η σοφία των Ελλήνων, που έδαινε το βασίλειο με τον κόσμο. Ο βασίλειος ήταν πολύ πλούσιος, ένα πραγματικό αρχοντόπουλο. Θέλοντας και μη λοιπόν, είχε δεθεί σταθερά με τον κόσμο. Ο πλούτος είναι δεσμά βαριά, μεγάλο εμπόδιο για την πνευματική προκοπή. Και αν κανείς θέλει να γίνει ασκητής, μοναχός, τότε πρέπει να διαλέξει ή τον πλούτο ή την άσκηση. Πλούτος και μοναχισμός είναι ο καθένας ξεχωριστά σκληροί και απόλυτοι αφέντες. Τα θέλουν όλα δικά τους. Τον άνθρωπο τον θέλουν ο καθένας για λογαριασμό του. Ολόκληρο και ακέραιο. Και για να κερδίσουν δίνουν φοβρές μάχες. Και ο πλούτος και ο μοναχισμός. Πολλές φορές δεν κουράζονται παρά μόνο με το θάνατο του ανθρώπου. Όσο μάλιστα πιο σπουδαίος είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στο σταυροδρόμι, ποιον από τους δύο αφέντες να διαλέξει, τόσο πιο αδυσόπιτη γίνεται η πάλη. Κάθε αφέντης φωλιάζει στο πνεύμα του ιδίου του ανθρώπου, φανερώνεται όποτε κρίνει σκόπιμο και ειδονίζει με τις χαρές του το πρόσωπο. Ο ένας αφέντης, ο πλούτος, είναι η δύναμη του σατανά. Ο άλλος αφέντης, η άσκηση,
είναι η χάρη του Θεού. Τι έγινε λοιπόν στην περίπτωση του βασιλείου? Ας μην περιμένουμε ομηρικές μάχες, εντυπωσιακό αγώνα, διότι αυτά έγιναν στο πνεύμα του βασιλείου σιγά σιγά. Έγιναν στη διάρκεια 10 χρόνων. Οι μάχες δόθηκαν μέσα του σταδιακά, χωρίς να τις διαλαλεί, χωρίς μια να θριαμβολογεί και μια να παραδίδεται στον κόσμο. Όλα στο βασίλειο μοιάζουν με σταθερή πορεία. Η ζωή του όλη είναι τόσο τέλειο σχέδιο που δεν μπορεί παρά να οργανώθηκε από το Θεό. Τι έγινε την εποχή τούτη στο βασίλειο? Η τελετή της νίκης. Ναι. Χωρίς την Πανοκρουσίες επισκέφτηκε τον επίσκοπο Διάνο, το ανακοίνωσε πως πήρε την απόφαση για αυτό που σκεπτόταν. Ζήτησε την ευχή του γέροντα και έστειλε κάποιο γράμμα στο φίλο του Γρηγόριο, που ασφαλώς θα του γράφε ως «Φεύγει». «Φεύγω, αδερφέ, για τα Άνισα. Μη βιάζεσαι όμως, δεν ήρθε ακόμα η ώρα του μεγάλου μας ονείρου. Πώς άλλωστε θα πήγαινα κιόλας να μονάσω, χωρίς να έχουμε μιλήσει τις λεπτομέρειες? Τώρα πηγαίνω στη μητέρα και αδερφή μου. Βέβαια, μου το έχουν ξεκαθαρίσει από άλλοτε, να κανονίσω όπως νομίζω τη μεγάλη μας περιουσία. Μα πρέπει να πάρω την ευχή της μητέρας μου. Θα λείψω λοιπόν από την Κεσάρια κάμποσο καιρό. Ο Θεός έδωσε πολλά κτήματα στην οικογένειά μας. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, κτήματα σε 3 επαρχίες. Από μερικά έχουμε κιόλας απαλλαγή, μένουν όμως πολλά. Και βλέπω καθαρά πως αν δεν μοιράσω και αυτά σε πτωχούς αδερφούς, δεν θα μπορέσω να προχωρήσω την οδό της τελειότητος. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα πόσο αναγκαίο είναι το ταξίδι μου αυτό. Είναι αλήθεια πως η δουλειά τούτη με έχει κουράσει. Μα το λέω σε σένα που ξέρεις πόσο είμαστε ένα. Έχω μέσα μου χαρά. Δεν μπορώ να την εξηγήσω, αλλά πιστεύω πως η χαρά αυτή είναι από το Θεό. Είναι, είμαι σίγουρος για αυτό που σου λέω, και ας τρέμει το χέρι μου γράφοντάς το. Είναι η χάρη που μου δίνει ο μεγαλοδύναμος για να μην δηλιάσω, για να τα μοιράσω στους πτωχούς χωρίς να λιποψυχήσω. Τώρα που σου γράφω για το σκοπό του ταξιδιού μου, σκέφτομαι συνεχώς τα πραγματικά αγαθά του Θεού που με το έλεος του θα απολαύσουμε όταν αρχίσουμε τη μοναστική ζωή. Τόσες φορές την αποφασίσαμε μαζί. Συνεχώς μέχρι τώρα την αναβάλουμε. Μα πλησιάζει επιτέλους η ποθητή ώρα. Την βλέπω, έρχεται. Λοιπόν, χαίρε τη χαρά του Κυρίου και να εύχεσαι για τη σύντομη ώρα της ασκήσεώς μας. Θα βρούμε όμορφο και ήσυχο μέρος να στήσουμε το ασκητήριό μας. Και τότε και λοιπά και λοιπά. Τακτοποίησε ο Μέγας Βασίλειος με το παραπάνω τρόπο τα οικογενειακά κτήματα. Οπωσδήποτε όμως κράτησε κάτι. Κράτησε το χωράφι στο οποίο είχαν ασκητήριο η μητέρα και η αδελφή του. Το σπίτι που έμεινε στα Άνισα όταν άρχισε το μοναχικό βίο και το χωράφι όπου ασκήτευε ο αδελφός του Ναυκράτιος. Η αποστολή αυτή του βασιλείου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απαλλακτική, γιατί απαλλάχθηκε από ένα βαρύ κοσμικό φορτίο. Και ήταν ένα έργο πολύ δύσκολο, ας φαίνεται στην αρχή εύκολο.
έπρεπε να δείξει με λεπτομέρεια στους παραλήπτες τι τους έδινε. Έπρεπε να συνταχτούν χαρτιά με όλους τους γραφειοκρατικούς κανόνες. Να βεβαιωθούν τα συμβόλαια στα γραφεία των επάρχων. Να δηλωθούν λεπτομέρειες στα αρχεία των φόρων για να μην καταδιώκουν μετά το βασίλειο και να μην τον φορολογούν για κτήματα που δεν είχε. Ακούσατε την εκπομπή «Η ζωή ενός μεγάλου». Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.